Πώ είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλε καλά. Καλώ ήρθατε στο Ketchup Μουστάρδα 15. Μουαου, έχω πεθάνει από τη ζέστη. Ναι, κάμισε τα. Εδώ μέσα είναι φούρνο. Είναι Οκτώβρη, παιδιά. Ναι, το ξέρω, αλλά εδώ μέσα έχει 40.000 βαθμού. Και έχει και τα φώτα, αυτό θα έλεγα τώρα. ναι. Κάμερε, όλα. Yeah, just... <laughs> ναι και επίσης... Ε, α πω τον πόνο μου. Πήγα λοιπόν παιδιά. Έχω παραγγείλει ένα Μαγιό. Ωραία. <laughs> Όχι Οκτώβρη μήνα. Είναι ναι. Οκτώβρης. Σκάσε, σκάσε. Δεν είναι Οκτώβρη τώρα που το γυρίζουμε. Ε... Έχω παραγγείλει ένα μαγιό για την Ιταλία yeah. Και ήρθε με ένα κούριερ Όλα καλά Και λέει Α, μπορείτε να το αφήσετε σε έναν άλλο χώρο Για να μην έρθει η κούριερ σπίτι σας Και να το παραλάβετε εσείς όποτε θέλετε Μέσα στα πλαίσια που σας δίνουμε 9 με 9 έλεγε νομίζω το μαγαζί Και πάω σήμερα στο μαγαζί Κλειστό το μαγαζί, ενώ έλεγε ότι κλείνει σε τα νεύρα μου εγώ. Τώρα courier να κλείνει σε 9 μου ακούγεται και λίγο. Δεν είναι fake. courier. Δεν είναι courier. Είναι αυτό delivery point. Λέω. Είναι delivery point. Okay. Ωραία. Και yeah. έλεγε ότι κλείνει στις 9 γιατί αυτό είναι ταξιδιωτικό γραφείο. Ναι. Yeah. Και πάω εκεί πέρα και ήταν κλειστά. Με ανοιχτά τα φώτα βέβαια και λέω εντάξει του το πούστε θα έχει πάει το αλέτα. Οπότε περίμενα λίγο. Χτύπησα και όλο στο τζάμι. Λέω μήπω και. Ε, έχει δύο τερα... Στο μπάνερ απ' έχει δύο τηλέφωνα. Συγγνώμη. Οκ. Okay. <laughs> <laughs> το έχει πάρει πολύ δραματικό. Παίρνω πρώτα Εντάξει, το σταθερό. Ναι, ένα μαγιό ήταν, ξέρω. <laughs> δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν με νοιάζει για το μαγιό. Ναι. Παίρνω αλλά δεν το σταθερό. Όχι, δεν ευρίασε για το μαγιό. Όχι, για το μαγιό. <laughs> Παίρνω το σταθερό τηλέφωνο, χτυπάει, δεν το σηκώνει. Παίρνω το κινητό τηλέφωνο, χτυπάει, δεν το σηκώνει. Φεύγω. Πας με παίρνει το τηλέφωνο, με παίρνει ο αριθμό πίσω και μου λέει. <laughs> Του λέω, Α, γεια σα, ξέρω εγώ, ήρθα να πάρω το μαγιό. εν το, το πακέτο μου τέλο πάντων. Mm. Μου λέει, Έχετε πάρει λάθο. Του λέω, Όχι, δεν έχω πάρει λάθο. Ενώ πήρα το τηλέφωνο που είδα μπροστά μου. Μου λέει, Όχι, όχι, είναι το δίπλα μαγαζί. Ε, ότι και καλά έχω πάρει το δίπλα μαγαζί. Του λέω, βρήκα άνθρωπέ μου, ήμουν έξω το μαγαζί. Πατούσα ό,τι έβλεπα. Δηλαδή, ακόμα και λάθο να έκανα. Πόσε περιπτώσει θα ήταν ναι, το δίπλα μαγαζί. Δηλαδή mm. δεν στέκει αυτό που λέει, δεν ξέρω τι γινότανε. Mm. Και ο άνθρωπο μιλούσε σπαστά ελληνικά, οπότε δεν μπορούσα να καταλάβω. Και απλά το έκλεισα και λέω: θα πάω το πρωί. Απλά αυτό ήθελα να το πω. Γιατί αυτό με εκνευρίζει. με εκνευρίζει. Γιατί λε, ρε φίλε, κλείνει 9. Να έχει ένα. Άμα έγινε κάτι έκτακτο, το καταλαβαίνω 100%. Απλά άφησε ένα σημείωμα ότι. Φίλε, μαλακή έγινε. Έχω πάει, με έχει πιάσει κόψιμο. Ή πέθανε η πεθανε μαμα μου, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, θα γυρίσω αύριο. Στην ίδια κλίμακα. Συμω και έχασα τη μάνα. Ναι, καταλαβαίνετε όμω τι θέλω να πω. Ναι, Δηλαδή ήθελα να αποφύγω τα προβλήματα με τα courier που γενικά όλοι έχουμε θέματα με τα courier νομίζω. Όχι όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει. Α, λέω κι εγώ. Δεν ξέρω γιατί αντί να διευκολύνει τη ζωή μας κάπως έχουν καταφέρει να την κάνουν δυσκολότερη τα courier. Στην περίοδο της καραντίνας ε, ήμουνα full κατανόηση. Προσπαθούσα να είμαι full σε κατανόηση στου deliverades και, στους, και στα courier. Καλά, έτσι και αλλιώ είμαι πάντα. Αλλά καταλαβαίνω ότι και αυτή είναι, ξέρεις, ο όγκος δουλειά. Ε, είναι... Δεν τα βάζει κανεί με τις courier. Τα yeah. βάζεις βάζει με τους ανθρώπους που έχουν αυτές τις courier, yeah, που yeah, δεν προσλαμβάνουν exactly. αυτό κόσμο. Ήθελα να πω, με τις εταιρείε που... Εννοείται. Με τα ένα... αφεντικά και το κεφάλαιο. κεφάλαιο. Έτσι. <laughs> 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 ε, ναι, μωρέ, εντάξει. Απλά ήταν λίγο, ειδικά την περίοδο τη καραντίνας, έπρεπε να προσλάβουν έστω part-time. Γιατί ναι, πραγματικά έγινε ναι. όταν χαμός. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό θα, δεν θα ήταν για πάντα αυτή η μανία που μας έπιασε τότε τα δύο χρόνια αλλά και πάλι έστω part-time αφού οι άνθρωποι είχαν ανάγκη για δουλειά νομίζω έστω και προσωρινά θα ήταν μια καλή λύση. Καλά, σε σχέση με τα delivery και τα courier είναι και λίγο έχουν έρθει για να μείνουν. Δηλαδή πάρα πολλέ εταιρείε πλέον λειτουργούν ε, ξέρεις, α... και αφού ανοίξαν όλα και λειτουργούν κανονικά. Αυτό, δηλαδή υπάρχουν εφαρμογές να πάει να σου πάρει, ξέρω τσιγάρα, να πάει να σου πάρει οτιδήπότε. Βέβαια, α, χρέومι... ότι γενικά αναπτύχθηκε το ναι, ναι, delivery concept, ναι, 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 το courier, okay. ναι. Βέβαια, η χρέωση είναι άλλη. Ε, εντάξει, εκεί ποντάρουν. σου λέει, άμα είσαι εσύ και δεν σηκώνεις τον κόλλο σου, θα Ναι, ισχύει. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι και εμένα με έχει βολέψει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ, που έχουν πει πολλά καταστήματα κιόλα. Και πραγματικά έχει τα πάντα να πάσα στιγμή. Βέβαια δεν είναι καλό αυτό, αλλά με έχει βολέψει πολύ. <laughs> Κοίτα. Όχι, εγώ δεν ξέρω πώ το κάνετε αυτό. Αλήθεια. Με αποκορύφωμα με το σούπερ μάρκετ. Εμένα το σούπερ μάρκετ είναι η έξοδό μου. Δεν μπορώ <laughs> να το παραγγείλω. Θέλω να πάω να μυρίσω όλα <laughs> τα μαλακτικά να διαλέξω. Δεν μπορώ να Τι. Παραγγείλω. Ναι, δεν μπορώ Όχι, να κάτσω. Δικάνω. Μια ωρίτσα στο διάδρομο. Τα φρούτα με τα μαλακτικά. και τα λαχανικά, ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά το να κάτσω να μυρίσω μαλακτικά, ούτε καν. Διαλέγω την πιο ωραία συσκευασία και τα παίρνω. Είναι η αγαπημένη μου έξοδο στο σούπερ μάρκετ. Ε, δηλαδή, όντω το απολαμβάνω. Πολύ... Okay. Σαν διαδικασία. Κα, κα, καθόλου. <laughs> καθόλου. Ε, θέλω, θέλω να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, απλά για να βρίσκω κάτι διαφορετικό μπροστά μου. Mm -hmm. Αυτό μου αρέσει. Mm -hmm. Ότι βλέπω κάτι διαφορετικό. Όπου στο ίντερνετ θα πάω και θα πάρω τα αυτά που ξέρω, ρε παιδί μου. Δεν θα καθίσω να το ψάξω. Εμένα μου αρέσει το σούπερ απλά μετά χρειάζομαι τρει μέρε να αναρρώσω από, το, από τα ερεθίσματα εκεί Έλα, μέσα. Ρε, άμα δεν πα ώρες εχμής, μέρε εχμής, τύπου Σάββατο από δεν είναι μάτω. μόνο Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι, είναι τα χρώματα, οι μυρωδιέ τα ζιγ ζακ που κάνει στα τέτοια. Είναι πράγματα που. εντάξει. Για μένα μιλάει με τι μυρωδιέ. Ναι, και εσύ μυρωδιέ σου περιμένει, δεν είναι φούρνο. Ναι, έλαντε. Εμά μου αρέσουν οι μυρωδιέ. Συγγνώμη, δεν μυρίζουν τα αλαντικά, α πούμε. Και τα τυριά. Ανεπέστητα. Στα μεγάλα σούπερ μάρκετ έχει και φούρνο, έχει και κρέατα που τα ψήνουν εκείνη τη στιγμή. Έχει μυρωδιέ με τα δειγματάκια που πα Έχει, ναι. Και ξανακάνει κύκλο, μπα <laughs> και σε ξεχάσει. <laughs> δεν σε ξεχνάει ποτέ, επειδή το έχω κάνει. Νομίζω και εσύ, ναι, εσύ δεν όντως. το έχει κάνει, δεν Ποιο? Προμόσιον. Έχω κάνει, samples. νομίζω, μία φορά όταν δούλευα σε κλαμπ. Okay. Όχι, εγώ του θυμόμουν. Φάση. Δηλαδή, ε, α, καλά, ο άλλο ναι. είχε τέσσερι φορέ. Εντάξει, <laughs> ναι, ναι, ναι. Είχε την ελπίδα ότι δεν θα τον θυμάσαι, αλλά. Εγώ δεν μπορώ να αγοράσω ρούχα από το Ιντερνετ. Αν και καταλαβαίνω την ευκολία, δεν μου είναι καθόλου εύκολο. Συμφωνώ. Δε, 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 δεν είναι, σίγουρα δεν είναι εύκολο, ναι. αλλά είναι ένα σπορ που το μαθαίνει. Ακριβώ. Και η Δανάη σε αυτό το σπορ κάνει πρωταθλητισμό. Είναι Έτσι. πραγματικά <laughs> έχει χρυσό μετάλλιο στο να αναγνωρίζει τα νούμερα τη ναι. σε διαφορετικέ εταιρείε. Ναι. Ναι, 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 δεν είναι ναι. Ναι. ότι παίρνει μία εταιρεία και ξέρει ότι σε αυτή την εταιρεία φοράει small, medium, ξέρω εγώ. Θα πάρω. Ξέρει σε. Oh, στα πάντα. Δεν ξέρω το, πώς το μόνο, πάνεις. που με, το, μόνο που με είναι, <laughs> 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 το μόνο που με δυσκολεύει <laughs> είναι στα παντελόνια jean που έχει Πολλά νούμερα και πολλά. Fit. Fit, ναι, σίγουρα. Mm. Ε, μόνο αυτό με δυσκολεύει, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορώ καθόλου. Απλά θέλει λίγο δουλειά. Το μυστικό είναι να κοιτά το ύφασμα. Τι ύφασμα είναι. Η γραμμή, αν ξέρει άμα σου ταιριάζει ή όχι. Ε, και μετά τώρα τα νούμερα, ναι, είναι λίγο ρίσκι. Αλλά άμα είναι Αμερικάνικη εταιρεία, ξέρει ότι θα πάρει ή το νούμερό σου ή και πιο μικρό. Αν είναι η κινέζικη εταιρεία, θα πάρει σίγουρα πιο μεγάλο. Α πούμε, εγώ αυτά δεν έχω ιδέα, ρε παιδί μου. Ε, Όχι, ναι, τα Ιταλικά π.χ. ξέρει ότι είναι πολύ. στενά, ναι. Αλήθεια. Ναι, δεν έχω ιδέα. Το Αμερικάνικα, α πούμε, είναι πιο μεγάλα. Το small του είναι μεγάλο, γιατί έχουν θέμα με το obesity, γενικά. Οπότε βγάζουν νούμερα μεγάλα. Οπότε. Αμερικάνικα. Δεν σου λέω ότι είναι όλα έτσι. Εντάξει, πρέπει να έχει λίγο το νου Αλλά σε γενικέ γραμμέ, κάπω έτσι είναι. Εγώ δεν μπορώ να αγοράσω τίποτα αν βασικά μπορώ να αγοράσω από το Ιντερνετ μέχρι 150 ευρώ. Τι οτι, ψ... οτι... Ψε... ψέμα! Όχι, τι ψέμα, γιατί ψέμα. Όχι, ναι, όντω δεν έχει παραγγελικά τίποτα έτσι. Ούτε τηλεόραση, ούτε υπολογιστή. Οτιδήποτε, ναι, οτι, οτιδήποτε άλλο θα το δω στο Ιντερνετ. Απλά θα το πάρω το τηλέφωνο να, και είχε. θα πάω να το πάρω από εκεί. Ωραία. Απευθεία. Βγαίνει μια καινούργια κάμερα. Ναι, τώρα. Το ίδιο έχω κάνει. Ανάκριβη. Ναι. Δεν έρχεται Ελλάδα και δεν θα έρθει ποτέ. Τι κάνει. Ε, μπορεί να κανονίσει με κάποιον που είναι εκεί, μπορεί να. Να πα στο εξωτερικό να πάρει να την να κάμερα τη δεις να να δώσω... την Κοίτα, να Να δώσω λεφτά. Όπως το... που έχω δει πολλού που παίρνουν επικοινωνία. Δοκιμασμένη ρε παιδί μου, το επόμενο μοντέλο από αυτή που έχει τώρα. Ξέρει να τη χειρίζεσαι, είναι τέλεια. Απλά έχει κάποια περισσότερα, ξέρω εγώ, ρυθμίσει. Εντάξει, mm. άμα δεν έχω επιλογή τώρα, μου λε. Ε, άμα δεν έχω επιλογή και είναι να την πάρω, θα την πάρω. Τι... Okay. Απλά ε, προσπαθώ πάντα να, να, να βρω ε, ξέρεις, το κατάστημα να πάω να το πάρω φυσικά από εκεί την ίδια μέρα. Εγώ, όχι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το online. Το μόνο που βαριάμαι είναι με, με το κομμάτι του delivery. Το ντελήθεν. προτιμάς από το παραδοσιακό shopping, α πούμε. Εννοείτε. Ναι, το, το προετοιμάζω. Ναι. Τι. Πρώτον, τα δοκιμαστήρια, αν μιλάμε για ρούχα, τα δοκιμαστήρια έχουν όλα χάλια φωτισμό. Ωραία. Ναι, λίγα δοκιμαστήρια έχουν πραγματικό χώρο, έχουν ένα σκαμπό να μπορεί να ράξει τον κόλο σου για να βάλει τα παπούτσια ή να τα βγάλει. Ε, λίγα δοκιμαστήρια έχουν πολλέ κρεμάστρε γύρω γύρω. Μετά, ανάλογα το μαγαζί, έχουν διαφορετικό πώληση όπου ο πολιτή σου λέει ε, θα ασχοληθεί μαζί σου ή όχι. Εγώ δεν θέλω να ασχοληθεί μαζί μου, εγώ θέλω να τα δω τα ρούχα μόνη μου. Δεν Α, θέλω είναι το κλασικό άβολο. Μπορώ, Θέλετε βοήθεια. Μπορώ, ναι, ναι. Μπορώ, ναι. Να πω, μπορώ να πω κάτι σε αυτό. Επειδή ε, δουλεύαμε και δύο χρόνια σε Λιανική. Παιδιά, καθρέφτης που να δυνατίζει ή να παχαίνει δεν υπάρχει. Δηλαδή άμα έχει κάποια ιδιομορφία ο καθρέφτη έχει χαλάσει. Δηλαδή έχει πέσει. Γιατί ο καθρέφτης δεν είναι 100% στερεό πράγμα. Με τα χρόνια πέφτει. Έτσι, αυτό το βλέπεις. Κάνει, κάνει, κάνει παραμόρφωση. Η μεγαλύτερη διαφορά που παίζει στο φύτο ρούχων είναι τα φώτα. Ε, ναι. Και, ο φωτισμός και, είναι και το χώρο. βασικό. Φανώς, και... Με αυτό που λέει η Δανάη, ο φωτισμός στα fast fashion, πας και βλέπεις και το... οριακά ναι, βλέπεις ναι. τις φλέβες σου μέσα ναι, με αυτό το φω, ναι, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Βλέπεις... Γενικά, ναι. Οπότε σίγουρα δεν το προτιμώ από κοντά. Επίσης, δεν έχω το χρόνο να σκεφτώ αν το θέλω. Εμ... Το χρόνο δεν μιλάω για 5-10 λεπτά. Α πούμε, ξέρει τι κάναμε το online shopping. Μπαίνω πολλέ φορέ έτσι όπω αράζουμε, έτσι όπω θα μπει στο Instagram, θα μπει και σε ένα ισόπρα e παιδί μου με ρούχα. Χαζεύω και αποθηκεύω. Εκείνη την ώρα είμαι ενθουσιασμένη από τα αποθηκεύω πράγματα και μετά όταν θέλω να ψωνίσω, μπαίνω στα αποθηκευμένα μου και λέω τελικά, ξέρει τι, Όχι, είμαι κομπλέ, δεν το χρειάζομαι, δεν, 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 με, δεν μου γεμίζει το μάτι. Ενώ. Πολύ δύσκολα θα πάρω την απόφαση. Δυσκολεύω να πάρω την απόφαση Key on the spot στο δοκιμαστήριο με αυτό το φωτισμό και την πίεση του χρόνου και. Δε, δε, δεν περνάω καλά. Και μετά το άλλο, πλέον δηλαδή. που μπορώ να τα έχω instant. Τι πράλε θα φεύγαμε. πήγαμε τη μαμά μου στο χωριό του Δημήτρη. Και η φωτεινή δεν το roomy κάπου μου, το παιχνίδι. Οπότε δεν είχα κάποιο άλλο fan παιχνίδι και μπαίνουν εδώ στο application. Ε, είχε ένα παιχνιδάδικο τέλο πάντων. Βρήκα το shit happens στο παιχνίδι, το παραγγέλνω, έρχεται επί τόπου. Ναι, ωραίο, είναι okay. φαν. Είναι φαν, απλά παίζει τύπου μετά από τρει-τέσσερι φορέ να μην μπορεί να το ξαναπέξει, να πρέπει να πάρει γιατί έχει και expansions okay. Okay. Αλλά είναι ωραίο, είναι φαν. Mm. Άμα θέλετε να το παίξουμε μια μέρα, ναι, ναι. έχουμε πει, θα γίνει και αυτό. Okay. Ναι. Ε, ται, οπότε εγώ είμαι full online. Ναι, εγώ, εγώ είμαι το αντίθετο. Όταν ναι. βγαίνουμε με τη Δανάη έξω, π.χ. πάμε σε εμπορικά, εγώ ψωνίζω περισσότερο από τη Δανάη. Εγώ Λέλα, δηλαδή. τελευταία φορά δεν ψώνει περισσότερο. Πήρε εγώ τρία φαρματάκια και ένα ζευγάρι παπούτσια και εσύ πήρε ένα ζευγάρι παπούτσια. Ναι, εντάξει, αλλά τι περισσότερε φορέ ναι, που ναι, δε, ναι, 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 Ψώνίζω ναι, 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 περισσότερο από σένα. Ισχύει. Όχι, εγώ δεν την παλεύω ρε με το online. Εκτό yes. από το sizing, που δεν θα πέσω ποτέ μέσα, ούτε καν στα παπούτσια. Έλα ρε φίλε. Ναι, γιατί παίρνω 37 μικρό, παίρνω 38 μεγάλο. Ε, τι θα γίνει, τι θα ε, γίνει. εμένα ξέρεις τι μου που το έχω πάθει. Ε, π έχω καθίσει ρε παιδί μου, έχω μπει στα γνωστά τα site που με τα ρούχα και ανασελίδα, δηλαδή έχει φτάσει, έχω βάλει t-shirt και τα χρώματα μαύρο, λευκό, grey 8.000 t-shirt. Ναι, ναι και έχει ξέρω εγώ 45 σελίδες, έτσι. <laughs> και μπαίνω στις πρώτες. Και βάζω εκεί ένα στο καλάθι, μετά πάω παρακάτω και λέω «Α, αυτό είναι καλύτερο από το άλλο που είδα». Και μετά... Γι' αυτό ναι. η λύση είναι να μπαίνει κάθε μέρα στα new in και να αποθηκεύεις. Σιγά με μετά... μπαίνω κάθε μέρα. Αυτό, αυτό είναι ψυχοτικό. Μπαίνω... δεν είναι ώστε μετά χειρατέρα. να μπεις απλά <χει> στα αποθηκευμένα σου και να μην χρειάζεται να ψάχνεις σε 15 να... Σε σελίδες. Εγώ θέλω να, μπαίνω μία φορά, το το μία φορά το εξάμηνο και να χρειαστεί στο επόμενο εξάμεινο να μπω. Τελευταία φορά ο Δημήτρη ήθελε να ανανεώσει την καρνταρόμπα του πριν λίγο καιρό. Όπου έκανα δουλίτσα. Εσύ έκανε δουλίτσα. Το ξεκαθάρισμα δεν έχει γίνει. Ήθελε απλά να την ανανεώσει, αλλά τα παλιά δεν τα έχει διώξει ακόμα. Τα θέλω κι αυτά. και mm, συμμετάσχει και ο Δημήτρη στο παζάρ. Ναι. ναι. <laughs> 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 Τέλο πάντων. Και ουσιαστικά μπήκα στο e-shop ναι. Και βρήκα. Μου είπε τι θέλει. Μου είπε: ναι. Θέλω βερμούδε και τίσερτ. Και ναι. θέλω αυτή τη γραμμή, μια και, την boxy γραμμή, την πιο μοντέρνα, α πούμε. Και μπήκα να δω τι πίστευα ότι θα το αρέσει σίγουρα. Safe. Οπότε τα έχω όλα ανοιχτά και έβαλα και δύο-τρία κομμάτια έτσι λίγο πιο funky κοντά στο στυλ του, αλλά και ευκαιρία να πειραματιστεί λίγο. Τα, τα διάλεξα αυτά. Και περίμενε. Και είχα ανοίξει γύρω στι 50 καρτέλε και ουσιαστικά του λέω: Ωραία, Δημήτρη, τα είχα βάλει και ένα χρώματα και ένα σχέδιο. Oh, Ο, με, το που, με το που κάθεσα κάτω και είδα τι καρτέλε που ήταν απειρέ λεπτά. Ναι, αλλά α, τι είχε να κάνει, Ναι, όχι, ναι, όχι. Δεν κάναμε συζήτηση. του λέω αυτό, μου λέει ναι. Αυτό, όχι. Το κλείνω, ξέρω εγώ. Δεν, δε θα, δε το θα, δεν τον πίεσα ή κάτι τέτοιο. Μα είμαι παραδοσιακό Αλλά πήρες, με πήρες, που, περίμενε. Αν, με το που έχει κοπέλα, δεν χρειάζεται καν να προσέχει τον εαυτό σου. Wow. Τι ωραία, <laughs> τι ωραία. <laughs> αλλά πήρε πράγματα που λέω. Εσύ. Ναι, είδε. Εσύ... Κούλ, ναι. Ο Δημήτρη ο Κούλ. <laughs> ναι, αλλά αυτή η αγορά σου άρεσε. Δηλαδή, φορά πολλά από αυτά που σου πήρα. Μόνο δύο πρέπει να αλλάξω. Αλλά. Κοίτα, Δυστυχώ πρέπει να τα κάνω εγώ, γιατί δεν θα ασχοληθεί αυτό. Αλλά... Θα τα κάνει, Δανάη. Oh, θα τα κάνει. Γιατί... Με κάνει expose. Oh, με κάνει expose. Γιατί εδώ πέρα είναι εδώ ρε, ένα μήνα τώρα που κάνω. Κάθε... Αποφάσισα ότι θα τα φοράω απλά. Ναι. Γιατί λέω ότι κρίμα να παραχαμένα και αποφάσισα ότι απλά θα τα φοράω. Τώρα μα κάνει expose στο κοινό ή στου χορηγού. <θυστοί> <ατ' σίγου> όχι, δεν λέει αυτό. Ά, <σθυσ Sophie> δε, ό, <σι privileged> όχι, όχι, άλλο κλέφτηκε. Και παραγγέλνει ρε παιδί μου τύπου Άσο <Έχι> Δανάη. Και okay. δεν τη κάνει ένα τζιν. Και λέει θα το επιστρέψω. Και είναι δύο μήνε. Και πάω κάθε μέρα εγώ που έρχομαι σπίτι σα, λέω Δανάη το τζιν. Και δεν μου απαντάει, ξέρει τι, Αποφεύγει. Φεύγει από το δαμάτιο, κοιτάει. Κοίτα, ένα λόγο που δεν μου αρέσει το online shopping, ένα πάρα πολύ σημαντικό λόγο, είναι οι επιστροφέ. Ναι, εννοείται. Αυτό είναι ο σιωπηρό Οι επιστροφέ. Αλλά γενικά δεν μου αρέσει ούτε στα καταστήματα να επιστρέφω. Απλά πιο δύσκολα θα επιστρέψει κάτι στο κατάστημα, γιατί θεωρητικά το έχει δοκιμάσει. Ναι. Εντάξει, εγώ άμα πάω στα καταστήματα, επειδή θα περάσω και από τα καταστήματα που γνωρίζω άτομα. Δεν θα, δε, η εμπειρία μου είναι περισσότερο φιλική. Δηλαδή δεν, δεν έχω πρόβλημα να πάω εκεί, να πάρω ό,τι θέλω να τα πετάω. να Πάω και κάνω χαμό. Ελά, όχι, δεν τα πετάμε. Δεν τα πετάω ποτέ. Ε, όχι, αφού... κανεί δεν τα πετάει. Λέει, δεν μιλάει πάω, αυτό. Πάω, πάω, Απλά και... θέλω να αλλάξει κουβέντα τώρα. Mm, καμία, mm. Δεν κολούσε πουθενά αυτό. Πα... Θέλω να αλλάξει κουβέντα. Πάω στου φίλου που έχουν μαγαζιά. Ναι. Δε, δεν ξέρω αν έχει. Πόσο από εσά έχετε δουλέψει, αλλά εγώ πάω μέσα και ισιώνω κρεμάστρε, okay. τα δοκίμια. Εννοείται. Βάζω πάντα, πάντα. Εγώ τα βάζω όλα. Σε, δεν τα βάζω στη θέση του, γιατί πολλέ φορέ δεν θυμάμαι σε τι θέση. άμα πάω σε μεγάλο τέτοιο, αλλά τα δίνω πάντα στην κρεμάστρα, στον υπάλληλο που είναι στα δοκιμαστήρια. Ναι, ναι, ναι. Και τι κρεμάστρε όλε που τι παίρνω. Εννοείται. Άδειε γιατί... κρεμάστρε τι παίρνω mm. μαζί και από του προηγούμενου. Και άμα δω και κάνα πεταμένο ρούχο, ξέρω εγώ. Ε, θα τα μαζέψω και αν δω κάποιον να τα πετάει. Μαλά, τον στραβο... Δεν μιλάω γιατί με κότα και... αλλά στραβοκοιτάω. Ναι, κάνε ένα. Αυτό το. Και θέλω να με δει, αλλά δεν θα μιλήσω κιόλα. Αλλά είμαι full judgmental. Αλλά έχω φάει κατήλα. Εκτό εσύ, εκτό στα fast fashion, έχετε δει τι γίνεται. Ζω, Εγώ... είναι Ε, ε, ε Δούλευα σε fast fashion Αυτό. στην Ερμού Έχω κάνει εκτό στην Αγγλία, 12 η ώρα το βράδυ. Black Friday, φάση. Όχι, Black Friday αγγλία Boxing Day. Μάτι, oh, μάτι! <laughs> αλλά ναι, η εμπειρία του ίντερνετ είναι χάλια. Όχι, η δεν είναι, είναι χάλια, τι λες. Τέλο πάντων. Είναι βολικό για κάποια πράγματα, αλλά όχι για όλα. Εντάξει, όχι, ποτέ. Ναι. Αλλά τίποτα δεν είναι βολικό για όλα. Για ρούχα, εγώ δεν το θεωρώ βολικό. ούτε για σεντόνια, ούτε για πετσέτε. Δηλαδή, Νομίζω... πράγματα που θέλω να ξέρω το ύφασμα. Γιατί το ύφασμα σου γράφω εγώ ότι είναι βαμβάκι. Ναι. Ωραία. Το βαμβάκι έχει 45 διαφορετικέ ποιότητε. Ναι, That's. ρε. Απλά ό,τι σε ενδιαφέρει, αυτό που βοηθάει στο Ιντερνετ είναι ότι μπορεί να, να συγκρίνει. Δεν σου λέω το να το πιάνει. Αλλά να συγκρίνεις ποιότητα, τιμή και. Ότι θα αναγνώρισεις εσύ από κοντά τα 45 διαφορετικά είδη βαμβακιού, α πούμε. Όχι, αλλά. Είναι από τι λίγε ιδιοτροπίε μου τα υφάσματα. Ναι, εντάξει, αλλά άλλο το, το βαμβάκι και άλλο το οργανικό βαμβάκι. Οκ, okay, ξέρει τη διαφορά. Αυτά τα δύο παίζουν. Ε. Ναι. Μετά παίζει το πολυεστέρα, μετά παίζει το. Αχ. Το Ελαστάνη. μοντίβα. Ε, καλά, η και οκ, okay, ναι. Παίζουν διάφορα, ρε παιδί μου. Βυσκόζει πολύ. Ναι. Οπότε καταλαβαίνει ποια είναι τα ωραία υφάσματα. Α πούμε, ότι είναι πλαστικό, δεν θέλει να, να, το έχει πάνω σου. Είναι Εκνευριστικό. Online, α πούμε, εγώ δεν καταλαβαίνω. Ωραία, τα γράφει! Εντάξει, γιατί ξέρω ότι αν το 50% ο πολυεστέρ με 50% ε, πολυέστερ... είναι ωραίο. Ναι, το πολυεστέρ δεν είναι ωραίο. Mm. Οπότε όσο λιγότερο, τόσο το καλύτερο. Αν, αν μπορεί να το αποφύγει εντελώ, ακόμα καλύτερα. Αναλόγω και την ποιότητα. Αυτό. Τώρα υπάρχουν και ρούχα. Π.χ. η Κυπράντα βάζει πολυεστέρ. Αυτό δεν ξέρω. Ξε... Ναι, mm. αλλά ο πολυεστέρα όταν είναι φτηνό, ξέρει ότι δεν είναι ωραίο. Ναι, εννοείται. Άμα πάρει την πλούζα που έχει 3 ευρώ, ξέρει ότι δεν θα είναι. Ε, ακριβώ. Άρα ναι, δεν ακριβώς, είναι τόσο ναι. δύσκολο να καταλάβει ποιότητε. Ναι. Και σου λέω, άμα μάθει λίγο τα υφάσματα, μετά είναι σχετικά εύκολο να ψωνίσει και ξέρει και πώ τρώνουν. Βοηθάει αν το site που ψωνίζει έχει και βιντεάκι που φοράει το μοντέλο. ξέρει το ρούχο. Αυτό, θα και... ήταν, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Αλλά δεν το έχουν πολλά site αυτό. Εντάξει, το λέω κι εγώ αυτό που έχω tabs και saved ηλεκτρονικά χιλιάδε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, Καλά, και εμένα το saved μου είναι πάντα γεμάτο. Σε αυτά, σε αυτά που με ενδιαφέρουν, π.χ. Και, και, εγώ το Ιντερνετ δεν, το αλλάζω. Απλά το πώ θα τα αγοράσω και τέτοια το κοιτάω διαφορετικά. Ναι. Αλλά είμαι άνθρωπο που τα στέλνει σε κατάστημα και πάω και τα παίρνω. Όχι, αυτό δεν με Δηλαδή, για να μην μπλέξω και σε όλη τη διαδικασία με τι κούριε, επειδή εμένα ναι, μου με τι ώρε. Γιατί εντάξει, Άμα δουλεύει και λείπει, δεν μπορεί να είσαι τώρα το, το πρωί που ναι, θα έρθει ναι. ο και Άμα δεν υπάρχει κάποιο σπίτι, Α, ναι. θα πρέπει ούτε ή άλλω να πάω να το πάρω. Ισχύει, μιλάω από την άνεση το ότι τα πρωινά είμαι συνήθω σπίτι. Δηλαδή δύσκολα δεν θα είμαι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν μετά έχει έρθει και η δεύτερη φορά και δεν τα ξαναφέρω τρίτη φορά και πρέπει να πάω από εκεί, είναι λίγο βαρετό. Ωστόσο, ναι, το ξέχασα να το διευκρινίσω ότι βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Οπότε μπορεί και εγώ να έχω άλλη άποψη αν ψώνιζα και δούλευα τα πρωινά και δεν ήμουν σπίτι τέλο πάντων να παραλάβω τα courier. Ε, αυτό. Δηλαδή, εγώ το προτιμώ και αυτό να πάω να το πάρω και να το επιστρέψω εκεί. Ούτε καν με courier. να μην πλέξω γενικά. Αποφεύγω αυτό, αυτή τη δύο δουλειά. Ναι, ναι, θα φτιάξουν ναι. τώρα με drones να σου έρχεται και θα βλέπει τον drones, ξέρω εγώ την παραγγελία. Θα λε, Ωχ, αυτό είναι. Πάει σπίτι. Συγγνώμη, παιδιά. Τικ, τικ, τικ δεν ξέρει πόσε μαλακίε θα γίνουν όμω και είσαι. θα πέφτουν τα δικά μα τα ρούχαρνιάκια. Βρακιά, φαντάζεσαι. Αυτά σκέφτεσαι που θα είναι η άλλη με τη σφεντόνα και θα το ρίχνει κάτω και θα πάει να σου παίρνει τα βρακιά. Αυτό, ε Αυτό. Κάτσε και θα δει. Αλλά μπορεί έτσι να, <laughs> να, να πέσει, α πούμε, και κάτι ακριβώ στο δικό σου τον μπαλκόνι. Ναι. Ναι. Ναι, όπα, ναι, όπα, ναι, όπα. Ναι, ναι. Να πέσει. δεν ξέρω. Τον τρόν. Ναι. τον θα καβατζώνουμε τον τρόν. Ναι, καβατζάνει τον τρόν. Πιο πολύ συμφέρει. Ναι. Ωραία. Μπορούμε, ας... μπορούμε, να κάνουμε αυτό με τον δρόμο να σου στέλνουμε το σκληρού για το μοντάζ. Τέλεια. Ε, ας το τσεκάρουμε. Ναι. Ε, δεν ναι. Το δικό μας το δρόμο δεν πάει μέχρι το σπίτι της. Δεν ε, ανέβω πάνω στη ταράτσα και... Περίμενε πόσα χιλιόμετρα είναι από εδώ το σπίτι σου. Είναι πέντε. Δεν ξέρω. Ε, Κάτσε και... να δω. Περίμενε. Και... Το έχω αποθηκευμένο το σπίτι. Ε, μα... Από... Φυκε... Το ακούσατε όλοι αυτό. Εννοείται. Ναι, ε, Θέλω να σου πω τη διεύθυνση. Είναι 5,5 χιλιόμετρα. Δεν πάει. Πόσο πάει. Α, περίμενα από το στούντιο όμω. Κάτσε να δούμε από το σπίτι μα. Εντάξει, πέντε. Είναι πιο κοντά. Ναι, είναι πέντε. Ξέρω πολύ. Ναι, εννοείται. Λέει ότι πάει 3,5, αλλά δεν πρέπει να έχει τίποτα. Ούτε κεραίε. Δηλαδή στην πόλη θα σου πάει 1,5-2 πρέπει να το χακάρει, να το σπάσει για να πάει μέχρι εκεί και σίγουρα το χάσει τα πέντε. Ε, κρίμα. Εντάξει. Ναι. Την Μπορούμα, επόμενη φορά Σε, στο, επόμενο drone, Ναι, ναι. Θα είναι πιο δυνατό. Ωραία, ορίστε η αγορά. <laughs> ντρόν. Ναι. Μπορούμε να πάρουμε FPV. Έχει drone αυτή τη στιγμή που πάει πιο μακριά από αυτό που έχουμε. Ναι, ρε, έχει drone που πάει, ξέρω εγώ, νομίζω ένα τρόπο. Δεν πώ τη λέγεται, στρατιωτικό φάση, τύπου commercial. Ναι, έβγαλε τώρα ένα νομίζω η DJI που κεραίες το είναι τόσε. και νομίζω αυτό πάει 6,5 χιλιόμε... χιλιόμετρα αλλά μπορείς να λειτουργήσει και την κάμερα. Δηλαδή μπορείς να του βάλεις άλλη κάμερα πάνω και ah, να κάνεις okay, και Α, οκ, κατάλαβα. Είναι super oh, σούπερ επαγγελματικό. Θα βγαίνανε οι φωτογραφίε στην παραλία <laughs> μου. Είδε! Ναι, παιδιά. <laughs> ναι. Θέλαμε να βγάλουμε μια φωτογραφία στη θάλασσα με τον drone. <laughs> ναι. Εντάξει, δεν ήταν και καλημέρα, γιατί φύσαγε. <laughs> <laughs> και προσπαθούσαμε <laughs> με ένα χέρι, η Κατερίνα έχει μπει στο νερό για να με βγάλει <και προσπαθώσαμε. laughs> <χαιρθώσεις> φωτογραφίε από την κάμερα και κρατούσε το σαπ, Γιατί θέλαμε τη φωτογραφία με το σαπ Και εσύ να παίξει και χειριζόσου το Να, η ήταν στο σαπ, Θέλαμε να έρθει τον drone. και να την πάρει από πάνω. Έτσι bird's eye view φάση και να, να είναι εξαπλωμένη πάνω στο σαπ. Ε, απλά φύσαγε πολύ και το drone όταν πατάω εγώ τη φωτογραφία να βγάλει κάνει έχει μισό δευτερό. Ναι, έχει μια μικρή καθυστέρηση. Εγώ αλλά, είχα μετακινηθεί τρία χιλιόμετρα πριν. Ναι, πιο αλλά η Δανάη είχε φύγει από το πλάνο, εγώ. Στην ότανε <laughs> και μετά η φωτογραφία είχε βγάλει τα πόδια τη Δανάη, ξέρω εγώ. Και, σκατά ναι, ήταν σκατά αυτή η φωτογραφία. Όταν... Δε, δεν καταλαβαίνω ότι Έπρεπε ο Δημήτρης να είναι έξω από το νερό να χειρίζεται τον ντρόουν. Ναι. Εγώ έπρεπε να είμαι οριακά μέχρι το λαιμό, αλλά το χέρι με την κάμερα πάνω για να μην πέσει η κάμερα στο νερό. Και είδα να έπρεπε να ισορροπεί το σαπ χωρί να πέσει στο νερό για να μην χαλάσει μαλλί, μακιγιά, ναι. βραχή το προϊόν. Mm. Οπότε ήτανε όλη η συνθήκη. Βγάμισε έτα. Ναι, ναι. Έχ. Οι υπόλοιπε βγήκαν ωραίε φωτογραφίε. Ναι. Πάλι καλά. Για πε. Το πρώτο μας θέμα, γιατί το intro ήταν ε, μικρό. Πόση ώρα κάνεις. Ε, όπως πάντα. Να μην σάρω ζεστά. Οκ. Λοιπόν, είναι Ναι. <οκτώβρης, σίλω> δεν το ξέρετε, αλλά είναι. <σίλω> <σίλω> <ε, και έχουμε είναι μια γιορτή τον Οκτώβριο. Α, ναι! Χαλλοουίν! Εν τω μεταξύ όλοι περιμένουν τι γιορτή είναι τον Οκτώβριο. Θα σκέφτονται 28 Οκτωβρίου και τέτοια. Λόκαλ. Χαλλοουίν. Παραδοσιακή ελληνική. Ρε, μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί δεν το γιορτάζουμε κανονικά. Κάνουν πλέον πάρτι τα τελευταία χρόνια, αλλά καμία σχέση, έτσι. Όχι, νομίζω δεν έχει πάει. Έχω πάει σε μια φορά σε Halloween Party. Ε, δεν είναι ναι, τώρα ναι. το. Ε, με δεν μια φορά έχει βγάλει mm. τέτοιο, έχει βγάλει. Δεν το ζούμε, δεν έχουμε trick or treat. Α, mm. ah, ναι, εντάξει, τι είσαι, τώρα. 8 χρονών. Να σου πω, δεν φταίει μα λένε εσύ, τα κάλατα όλα τα Χριστούγεννα. Θε να σου λέει και trick or treat. Τα κάλατα παίζει να είναι από τι top 5 χειρότερε παραδόσει ε, που έχω αντιμετωπίσει. Ναι, trick or treat θα είναι τα κάλατα των Αμερικάνων, παιδιά. Όχι είναι, να σου πω κάτι. Είναι και λίγο theme. Μπορώ τα... να μιλήσω εγώ ευχαριστώ <laughs> ε. Μιλάς μίλα <laughs> <και> εσύ, <laughs> αλλά είμαστε και εμεί εδώ στο podcast. <laughs> Μα εσεί μιλάτε μόνο. Οκ. <laughs> okay. ε, το τρέκορ treat είναι με γλυκά δεν είναι με λεφτά πρώτον, οπότε δεν χρειάζεται να έχει ψηλά πάνω σου. Νομίζω ναι, ότι είσαι. είναι και με χαρτζηλίκη τα μεγαλύτερα παιδάκια. Παιδά. Ε όχι. Ε. Παίζει λίγο. Όχι όχι, όχι δεν Ε δε, 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 δε ε, όλο αυτό το carving pumpkins ναι. και πάσει τις ε, στα market που έχουν παντού κολοκύθες. Σήμερα συζητάγαμε ότι δεν θα έτρωγε τίποτα ε, σε δεν κολοκύθα. Δεν την έτρωγα ναι, την κολοκύθα. Ξέρεις, <laughs> <κολοκύθες>. <laughs> Αλλά... Είς, τι λες καλά, στο Halloween το pumpkin pie είναι... Ναι, ναι, Το carving σου Εγώ λέει αυτό σου λέω που το φτιάχνει. carving. Α, συγγνώμη. Ναι. Που φτιάχνεις την κολοκύθα σου και βάζεις το κεράκι μέσα που και, φτιάχνεις και φτιάχνεις τερατάκι. Ναι, το έχουμε κάνει με βίντεο. Παλιά. Άλλη. Με την ναι, Tooth Fairy Garden. Με ναι. 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 Tooth Fairy, ναι. <steck> ναι. Για Halloween βίντεο. Πώ είχε βγει. Μια χαρά. Μια <συντικ> χαρά, πολύ ωραία. Ναι, 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 ήταν το βίντεο. Ναι, 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 <συντικ> ναι, 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 ήταν. Μην... να είναι έτσι. Όχι, ρε. την πετάξαμε, τι <συντικ> λε. Ναι, μέχρι να την πετάξουμε. Την πετάξαμε κατευθείαν. Όντω. Ναι. Αλλά οι κολοκύθι στην Ελλάδα. η στην Ελλάδα είναι μικρέ, δεν είναι πολύ μεγάλε. Οπότε αυτό είναι λίγο. Έχει μεγάλε κολοκύθες. Τι Πού έχει δει μεγάλη κολοκύθα. Εμά μα φέρνουν στο σπίτι τουλάχιστον δύο φορέ το χρόνο. τεράστια. Έχει, Και την κόβει μάνα μου τέσσερα κομμάτια και φτιάχνει τέσσερι πίτε. Ε, δεν με ακούγεται μεγάλο αυτό. Ρε, έχει τόσε. Ρε, τι τόσε. Κανονικά. Όπως... Εδώ πάντω που έψαχνα, δεν βρίσκα, έβρισκα μεγαλύτερε από αυτό το πράγμα. Εννοεί που έψαχνα που σηκώθηκε μία μέρα, πήγε σε δύο καταστήματα. Ρε, κόμπλεξ, ποιο είναι το πρόβλημά σου. Είναι ε, αυτό δεν είναι. Πάρα και έχει λησάξει σήμερα. <laughs> δεν είναι εμπειρία τη γενική αγορά. Όχι, φίλε, μίλα <laughs> μόνο σου. <laughs> δεν είναι <πήγαινε, laughs> εμπειρία. στη λαϊκή να βρει. Σταματάει. Στη λαϊκή πήγα. Στη λαϊκή πήγα. Σου λέει ότι το δείγμα που έχει δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Είναι μικρό. Επίση στη λαϊκή προφανώ δεν θα έχει μεγάλε Mm -hmm. Ούτε στη Λαϊκή, ούτε στο Μανάβικο είχε, ούτε στο Σούπερ Μάρκετ. Πρέπει να πα στο Χαϊλογονίδικο. Ωραία, ποιο είναι. <laughs> ποιο είναι. <laughs> σε εποχιακά, <θα laughs> <πιλήσεις laughs> <μου. laughs> δεν ξέρω. Άρα, άρα τι μου λε, Δεν Εγώ δεν λέω πάντω ότι δεν υπάρχουν, έχω δίκολο κολοκίθε <laughs> μεγάλε. Ναι, έχει δύο κολοκίθε <laughs> μεγάλε. Ωραία. Πού? Στο αμπέλι του κουμπάρου του Πέτρου. Ωραία. Γιατί λε ψέματα. Όχι, αλήθεια. Ναι, εντάξει. Ωραία, φίλε, πάλι με τα ψέματα. Αφού λε ψέματα. Τι κολοκίνε. Σε έχω γεννήσει, βράνθροπέ ξέρω πότε λε ψέματα. <χει> η Δανάη. Μαλάκα. Τη λέω πράγματα. Τη λέω ρε παιδί μου, ε, θα αλλάξω το ντουι στο φω. Μου λέει: Έχει αλλάξει εσύ ντουι στο φω. Τη λέω: Ναι, έχω αλλάξει ξανά. Α, το ξέρω ότι πότε λέει ψέματα. Λοιπόν, η, η Δανάη με γνώρισε στα 30. Έτσι, δηλαδή, θεωρεί ότι πριν από τα 30 εγώ δεν είχα κάνει τίποτα στη ζωή μου. Είναι Γεννήθηκα <χει> όταν με γνώρισε έτσι, η Δανάη. Δε, δεν κουνιώσουν. Ότι έχει αλλάξει η Ντουή, ο Δημήτρη. Δεν είναι Μπορεί να έχει Ροκε... προσπαθήσει δεν είναι και απλά στο δικό του το κεφάλι να μεταφράσει και Α, το άλλαξε. Ακριβώ. Αν μια τέτοια να ξεβίδωσε λίγο, να ναι. πετάλαξα. Ε, στα δέκα χρόνια που είμαστε μαζί, όσε φορέ έχει επιχειρήσει <laughs> να κάνει μια τέτοια δουλειά. Το έχει καταστρέψει. Μία φορά okay. πλημμυρίσαμε. Μία φορά πήγε να βγάλει Λαχίζει. μάτι με το τρυπάνι και έκανε δύο, δύο ε, τρύπε στον τοίχο χωρί λόγο δεν γιατί του έφυγε τρύπες, το τρυπάνι. Έκανα Ωραία. <laughs> το φωτιστικό του Σαλονιού έχει πέσει τρει φορέ. Ναι, αλλά το Επειδή Δεν ήταν, το, δε, ναι, το έχει βάλει, έχει πέσει. Ναι. Άρα το να μου λέει ότι έχει <laughs> καταφέρει <laughs> επιτυχώ να το αλλάξει. το μου πει: το δωμάτιό μου, ποιο το έχει βάλει, Ο Μάστορα, ο Δημήτρη. Ωραία. Πώ το λένε, Δημήτρη. Ωραία. Εγώ πώ το με λένε. Ξέχασα την πόρτα του μπάνιου. Την πόρτα του μπάνιου εδώ στο στούντιο. Α, ναι, την πόρτα στο στούντιο που πήγαινε να τη φτιάξει και τη χάλασε πιο πολύ. Άρα μου λέει ότι έχει αλλάξει η τουί. Έχε Είχε σπάσει τα νεύρα αυτή η πόρτα. Μιλάμε. Λοιπόν, να πούμε το story για την πόρτα, γιατί δεν το ξέρουν. Πέρυσι που κάναμε το Χριστουγεννιάτικο πάρτι εδώ στο στούντιο που είχε ανέβει και στο κανάλι, να πάτε να το δείτε. Είναι η πρώτη μέρα του Jingle Week. Ε, θέλαμε λίγο να με το στούντιο και είχαμε θέμα με την πόρτα του μπάνιου που, η οποία δεν έκλεινε. Τώρα μεταξύ μα με την κλείνει λίγο έτσι, αλλά δεν κουμπώνει, αλλά μετα... είμαστε μεταξύ δηλαδή, μα. είχαμε και κόσμο, θα θέλαμε να. Ε, και, γι' αυτό ακριβώ. Για τον κόσμο. Τι, όχι ναι. μόνο κοπέλε και αγόρια. Δεν καταλαβαίνω το σεξισμό, Δημήτρη μου. Αυτό είπα. Είχαμε κόσμο, κοπέλε, με διέκοψε, αγόρια. Και... Ναι, ναι, ναι. <laughs> αυτό ήθελε να πει. <laughs> Εσεί πάτε τρει-τρει στην τουαλέτα. <laughs> Εσεί πάτε. Δεν ξέρει τι κάνουμε με <laughs> θα... αυτό. Ακριβώ αυτό. Νυχτιά... Για να μην <laughs> μάθω. <laughs> 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 τον έπιασε η και το Δημήτρη να φτιάξει την πόρτα. ο Δημήτρη. Τι, δεν ήταν η νυχτιάτη. Εγώ τον άφησα εδώ πέρα. Όχι, όχι όφι, μάμα, ήταν ξημερώματα. Είχα φύγει από το σπίτι ξημερώματα. Ήταν είχα φέρει εδώ τον Δημήτρη, έναν φίλο μου. Όλοι Δημήτρη. Για να Στον δούμε. Τώρα. Όχι, όχι αυτόν. Ε, για να κοιτάξουμε. Α, ναι, για τον ήχο. Για, <στά> να κοιτάξουμε Α. τον ήχο και λέω όσο θα το κάνει αυτό. Δεν είχαμε αυτή την κονσόλα, είχαμε την πιο παλιά. Χάλια, fail. <στά> ε, όσο θα το κάνει αυτό, εγώ θα φτιάνω την πόρτα. Και πάω, ξεβιδώνουν. Έχει από την κάθε πλευρά, ρε παιδί μου, από δύο βίδε. <στά> Ξεβιδώνω την πρώτη και λέω. Πφ, πανεύκολο είναι. Εντάξει. Και τι γίνεται. Οι άλλε βίδε δεν έχει. Ήταν, ήταν, Α, ναι, ήταν βαμμένα από πάνω. Ήταν βαμένα, το έξισα, ξέρω εγώ. Προσπάθησα να μην φάω το σταυρό, ξέρω εγώ, για να μπαίνει το τέτοιο. Και πάω να κάνω έτσι και στην πρώτη, κλακ, σπάει βίδα. Και, μου μένει... και είναι όλο το υπόλοιπο μέσα. Στο άλλα δεν έβγαινε καθόλου. Ηταν απλά λίγο, ήταν ναι, τόσο παλιό. Αλλά αυτό που δεν λε είναι ότι δεν είχε την ψυχραιμία να κάτσει να δει τι έγινε, να το φτιάξει. Όχι, πήγα εγώ να, είχα να, βρει ένα Δημήτρη να έχει βρει τα να... πάντα ναι. και μια πόρτα να έχει φύγει όλα, ναι, ναι. Να έχει <laughs> διαλυθεί όλη η πόρτα. Περίπου θα να την ξερίζεσαι κανονικά, <laughs> να ξερίζεσαι την κλειδαριά. Ρε, σκεφτε, είχα κοιτάξει στο Ιντερνετ πόσο έχει μια πόρτα. <laughs> Αλλά επειδή είναι, είναι, είναι πιο χαμηλή η πόρτα στην τουαλέτα, δεν είχε τέτοιε διαστάσει. Θα πρέπει να βρω από κάποιο κατάστημα να μου τη φτιάξει ναι. κάποιο. Και λέω πω, πω δεν θα έχουμε πόρτα στο τέλο. Είμαστε με κουρελού. <laughs> ναι. Και μετά θέλετε να μου πείτε ότι ο Δημήτρη είχε αλλάξει ντουή επιτυχώ στη ζωή του. Okay. 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 Μετά από αυτά ο... τα παραδείγματα που σα θέσαμε. Ε, Στου υπολογιστέ και σε όλα αυτά τα τεχνολογικά. Σε σε αυτά τίποτα. εγώ δεν σου λέω τίποτα. Α, ορίστε. Στου επιλογιστέ είσαι, α, ε, πώς το λένε, φυτό, μάστορας, μάστορας. μάστορας. Αυτό, είσαι ακριβώς. ο καλύτερος, αλλά όχι να, να μου λες ότι ξέρει να αλλάζει ντουί, είσαι φωτιστικό, ε, γιατί θέλω να βάλω δεν είναι αυτό είναι το κάτι φωτιστικό δυσκολό. που πήρα για το σαλόνι, mm. έχει παλιά ντουί και θέλω να αλλάξω τα ντουί και μου λέει γιατί δεν μου λες το κάνω εγώ. <laughs> <laughs> περίμενε το φωτιστικό που έχουμε ε, Περίμενε το φωτιστικό που έχουμε Που θέλουμε να αλλάξουμε για το σαλόνι Που έχουμε εδώ και έξι μήνες στο βεράντα Όσο ωραία. είναι τα Καθάρισε παπούτσια ένα, σου Καθάρισε ένα, ένα τα κρυσταλάκια Καθάρισε Όχι 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 όχι, όχι, όχι. <laughs> Όσο είναι έξω τα παπούτσια <laughs> του που έχει πατήσει σκατά Και τα έχει αφήσει <laughs> έξω από το σπίτι Ακόμα. Έχουν ναι. φύγει τα σκατά δεν του σίγουρα. έχουν ξεραθεί σίγουρα. Αλλά είναι έξι μήνε το παπούτσι Οπότε δεν μιλάει σε μένα τα το παπούτσι. Γιατί δεν το παπούτσι είναι περισσότερη ώρα. Εγώ αν ήμουν από πάνω θα τα έπαιρνα, αλήθεια. Ρε, Α, πραγματικά, και όχι μόνο αυτό. Βασικά, θα τα πέταγα εγώ, αλλά είναι αυτό από το Λο Άντζελε. Όχι, δεν τα πετάω. Είναι... Δεν, θέλω, δεν, θέλω, δεν θέλω να τα πετάξω για αυτό το πράγμα που τρώω. Ναι, ναι, Δεν, μου, δεν θέλω να τα πλύνω, γιατί θα χαλάσει αυτό από το Λο Άντζελε. Όχι, μπορεί να πλύνει εκεί που έχει πατήσει του σκατό. Το έχω πλύνει αυτό. Δεν το έχει πλύνει, γιατί δεν το έχει βάλει με στο σπίτι. Αφού τα είχα έξω στο μπαλκόνι, το έχω πλύνει. Δεν το έχει πλύνει, δεν το έχει έξω στο μπαλκόνι, το έχει αφήσει έξω την εξόπορτα. Πω, πω ρε, φίλε. Τώρα αυτό Ωέ, τι είναι εα, ψυχολογικό. Το Halloween συζητάγαμε ναι, να ναι, 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 Καλά, αλλά δεν θα νομίζω... γίνει να... τέτοιο τώρα. μάχη εδώ μεταξύ μα. Οκ. Okay. Ωραία. Ε, λέω να ναι. θα συνεχίσουμε το Halloween. Δεν γιατί... είπαμε τίποτα για το Halloween. Δεν Λακίδε. είπαμε τίποτα για το, τι το Halloween. Τι να πούμε τώρα για το Halloween. Ωραία, τι θα την ε, α, τι θα την Σαν τα ναι. <laughs> λοιπόν, πρέπει να αντιθώ κάτι ε. Όχι, λοιπόν, τώρα, τώρα, σε αυτή την ηλικία, θα ντυνόμουν Φράγκενστάιν. Αυτό. Στα 40 Φράγκενστάιν, δηλαδή. Σοπούμε. Μετά τα 35 πας <laughs> σε Φράγκενστάιν. Πριν... Ναι. Πριν θα ντυνόμουν κάτι λίγο πιο, πιο τρελό, ξέρω εγώ. Batman, of... Batman θα ντυνόσουν. Ε, εννο, εννοούμε να ντυθείς κάτι πιο τρομακτικό, όχι Đάξη, Batman μεταφράσει. Και... Κοιτάξτε, στο Αμερική είναι πλέον το έχουν σαν τις απόκριες. δεν δίνονται όλοι τρομακτικά. Ναι. Βάτμα, όχι πλέον, θυνόμαστε. παιδιά από πάνω. Φιλαράκια, δεν είχε ντυθεί η λαγό αλλά. Ναι, αυτό λέω. Ότι... Δεν, το αυτό. Ναι, Βάτμα, ναι, δεν είναι απαραίτητα. Είναι η απόκριση των Αμερικάνων. Anyway, δεν είναι. Ναι, Βάτμα, ναι, ναι και η ναι. Ναι. που λέει Βαρετή είναι. Τι θα την νόσουνα. τη δεν Προγύψα τη Δεν με ακούει άσχημο. <laughs> <πω Λέβαια>. <laughs> Δεν ξέρω τι θα την αλλά θα ήθελα κάτι έτσι εντυπωσιακό. Ε, κάτι έτσι γκράντε, κάτι. Δεν θέλω να ντυθώ τύπου η κάτι. Θέλω να είναι κόστιουμ, καλό. Πώ η Χάιντι Κλουμ κάνει αυτά τα πάρτι, τα τέλεια και ντύνεται πάντα περίεργο. Πώ η Κέιτι Πέρι έχει ντυθεί τσίτο. Αυτέ έχουν τα λεφτά. Μας. Ναι, εντάξει, σου λέμε ιδανικά πόσα θα είναι. Αν είναι να κοστίσει όσο κοστίζει το στούντιο μια στολή, ξέρω... Όχι, ε, και εγώ με θα Ρε, με διά... αυτό γιατί υπάρχει η original στολή του Batman 20.000. <laughs> την, την έχω... <laughs> ναι, 20.000. Oh, <laughs> Τι μια ευκαιρία, <laughs> α Όχι αυτή που έχουν φορέ τι ταινίε, ξέρει, ρέπλικα, αλλά ακριβώ όπω είναι. Αυτή που έχει φορέ τι ταινίε, πόσο να Θα κάνει κανένα μισό εκατομμύριο αυτή. Α, μήπω να πάρουμε αυτήν. Ε, όχι, εντάξει. Α. Δεν, α. δεν Ωραία, θέλω, θα τη στήσει η Batman και εγώ κάτι Αφού είπε όχι σεξ τέτοια. Η Κάτ ε, Κούμαν, είναι... η Τωρινή ή η Μισελ Φάιφερ. Μισελ Φάιφερ, α, α, σε παρακαλώ. Η ναι. Μισελ Φάιφερ ήταν συμφωνώ. μούνα. Συμφωνώ. Και μ' άρεσε και πιο πολύ η στολή τη από ότι η Νίνα Κράβιτ. Ήταν λίγο που θυμάστε πιο σχ... Σχ... κόμικ. Τη στολή τη Κάτ Κούμαν. Ναι, αφού είναι εικόνα. Θυμάμαι απλά ένα λέιτεξ μαύρο. Ναι, δεν... αυτό είναι η στολή. Αλλά η Νίνα Κράβιτ είχε δερμάτινη στολή και δεν ήταν τόσο γατήσια. Καλά, δερμάτινη ήταν και τη. Όχι, ε, τη Latex ήταν. Λάτεξ ήταν τη ε, okay. ε, Μισελ ναι. Όχι, το γυαλιστερό, το PVC. PUC, <σταλείς> PVC. PVC, <σταλείς> PVC <σταλείς> ναι, ναι, PPP. Ναι, <σταλείς> ε, είναι που δεν <σταλείς> θα κόβλεξ, θα την δώσω να σεξι και τέτοια. Ε. <σταλείς> δεν θα την δώσω σεξι, θα την δώσω κατ' woman. Ναι, κατ' woman μετά δίνε... oh, όχι, αυτή είναι άλλη ταινία. Μπορεί να ονομάσετε το podcast. <laughs> χωρίσαμε μετά από αυτό το podcast. Ναι, <laughs> πραγματικά. Αυτό θα, ναι, 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 έτσι θα ναι, ναι, λέγεται αυτό το βίντεο. Απλά είμαστε. Χάιπερ. Χάιπερ και τσακωνόμαστε όχι. από σπορ. <φου> <φου> σιγά μην είναι αυτό ο Δημητρή. Απλά είσαι ενοχλητικό, αυτό. Εγώ είμαι ενοχλητικό ναι. ή εσύ είσαι σπαστικιά Εσύ είσαι ενοχλητικό. Νομίζω οχλητικός. ότι ξέρει όλη μου τη ζωή από πριν. Μα σε ξέρουν, Δημήτρη. Δεν με ξέρει. είναι ένα μυστήριο. Ναι, ο oh. Δημήτρης ο μυστήριο. <laughs> ναι, αυτό <ο> <laughs> ναι. ε... <laughs> είναι την ο μυστήριο. Ναι. Αυτό είναι λέει Ναι. μυστήριο. Ο Ρίτλ Μιδί. Ο ναι. Ωραία, Oh, yeah. ah, ωραία, πάει το Halloween. Εσύ δεν mm. θα, 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 θα ε, την. Ναι. Τι θα την θα <laughs> ναι, φοράει και μαύρα. Κοράκι. Κοράκι θα την <laughs> ναι. Ναι. Ε, Δεν ξέρω. Αλλά είναι ωραίο το spooky <laughs> theme γενικά. <laughs> Μ' αρέσει αυτό το κόνσεπτ. <laughs> Ποιο το? Ότι στολίζει στο τα σπίτια full spooky. <laughs> ναι, ναι, ναι. 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 Τέταξη, το... Τη, βλέπ, βλέπει έτσι πώ είναι. Που ναι. την κρύβει το λάπτοπ στη μέση. Ναι. Είναι, ναι. είναι σαν να είναι γυμνή. Γιατί το λάπτοπ την κρύβει πάνω που δεν. Δεν φοράει, φοράει μπουστάκι και από κάτω φαίνεται. Όχι, απλά έχει κατεβάσει τα Όχι, <σχελίου> ναι. πέφτουν. Δεν... είναι, είναι λίγο disturbing. <σχελίου> Συγγνώμη. Εσύ <Σύσεις> είσαι disturbing. <σχελίου> <σχελίου> τι weird comment είναι αυτό. δηλαδή, πόσο out of context <σχελίου> μπορεί λέει, να το πάρει. Αν μπορεί <σχελίου> να είναι γυμνή απέναντι. Παναγία μου. Τι γίνεται. Τι έχασα. Δεν γίνει με cancel. Όντω, τι είναι αυτά που λέω. Εγώ θα γίνω cancel. Ε, ναι. Σιγά ρε, τι είπα. Οκ, weirdo. συνέχισε. Ε, ναι, το σπούκι είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει που γεμίζουν, ναι, που βλέπω του Αμερικάνου που ψωνίζουν για Halloween και πάνε στα Target και αυτά και είναι όλοι οι διάδρομοι με full τα creepy τα 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 στα τα αυτά. Τα. Θέλω μία φορά στη ζωή μου yeah. να πάω στα Target. Να σου πω κάτι, πήγα στο Target στο Σικάγο. Ήταν επίσης μικρό όμω, εντάξει. Δεν είναι όπω κάτι τεράστια που βλέπει σε κάτι TikTok και αυτά. Ήταν λίγο, ναι, οκ. Okay, ήταν ωραίο. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν ενθουσιάστηκα. Ε, 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 μα τα target δεν είναι. Απευθύνονται, ξέρω εγώ, σαν τα Walmart. Πιο... Το ξέρω, αυτό λέμε. Αλλά και πάλι, είναι σαν τα Heyma που έχουμε στην Ολλανδία. Oh. Μαλάκα, θα, θα φάει μπουκέτα σήμερα. Ε. Μαλάκα, τι έχω, Να τι κάνω. ένα μία, challenge μία σήμερα. Είστε πολύ ανταγωνιστικοί. Ναι, ε, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Ωραία. Να, σκάνουμε, κάνουμε κανένα challenge. Α κάνουμε κανένα challenge. <laughs> Μαλάκα, το βλέπει. <laughs> <laughs> <8. laughs> Ηλικία. Ε? <laughs> Οχτώ. <8. laughs> Ηλικία και οι δύο. <ίδιο>. <laughs> <laughs> Εγώ θα είμαι η δασκάλα. Έλα, Δανάη και Δημήτρη, <laughs> ησυχία τώρα. Αλλάξε <laughs> θέση. Δημήτρη, ναι. άλλαξε θέση. <laughs> εσύ θα αντιθεί δασκάλα. Ρε <σταλεί> Δημήτρη, μην το συνεχίζει το creepiness. Μα. <Ρε> ρωτάω! Ρε μαλάκα! Ρωτάω! Αυτό το βίντεο πάει πολύ λάθο. Μαλάκα, απλά ρωτάω. Δηλαδή, γιατί πρέπει να είστε τέτοιοι. Οκ, okay, οκ. Okay. <Ρε> θα θα <Ρε> έλεγα <Ρε> δεν έχει καμία σχέση με δασκά. <Ρε> Τι δεν είχε δασκά. Δηλαδή, ρε, αλήθεια, με αυτό το πράγμα δεν μπορώ από τίποτα πλέον. Δεν μπορώ να σου τίποτα. Δεν είσαι white, straight και Ωραία, να σα πω τέλο. Έχουν περάσει 40 λεπτά, δεν έχουμε πει ένα θέμα. Ωραία, ωραία. Ωραία, πάει Γιατί τύχηκε. Ρε Δημήτρη! Ωραία, φίλε. Και λίγο. Ηρεμήσαμε, βρήκαμε Λακωθήκαν τα φέγγιση εδώ μας. τα παιδιά χωρίσαμε. Χωρίσαμε, είμαστε ναι. πλέον φίλοι. Ναι. Θα κάνουμε βίντεο γιατί χωρίσαμε. Ναι. Τι ωραία views που θα είχαμε όμω. Χαμό. <laughs> Θε... Πραγματικά μη, θα αναβάσω, φωτή, αυτό μη, <laughs> Όχι, μη θα αναβάσω αυτό το podcast. Να μην δίνει την ιδέα μου. Όχι, μη θα αναβάσω αυτό το podcast ότι κοντεύσουμε να χωρίσουμε. Κοντεύσουμε να τα σπάσουμε, κάτι τέτοιο. Ah, δεν τελικά. ξέρω. Clickbait. Κοίτα! Δεν είναι. Οριακά clickbait. Ναι. Πήγαμε να χωρίσουμε για να Πήγαμε να χωρίσουμε για τα κρυαστία του, αυτό θα πούμε. Οκ. Και η Καταρίνα γυμνή. Σταμάτα ρε, σταμάτα ρε, μην το συνεχίζεις <laughs> Άμα το γράψουμε αυτό ώρα, θα... Θα... Θα, θα είναι κλικμπέις Βρήκε κάτι τώρα για να γελάσουμε είναι. και το λέει πάνω κάτω Έτσι έχω ακούσει τα ίδια αστεία 10 χρόνια Γιατί γέλασα μία φορά και έκανα ναι. το λάθος αυτό Κάνω εγώ disclaimer ναι. Θα βάλω ε, 30 δευτερόλεπτα τώρα την πλάτη μου <laughs> να φαίνεται τη φοράω μπλούζα Φαίνεται, φαίνεται <laughs> Και σόρτς και είναι και εδώ και η άλλη Κατερίνα μαζί μα. Δεν έχει μιλήσει καθόλου. Θε να πει κάτι. Γεια. Yeah. Yeah. Το ήξερα, wow. το ήξερα. <laughs> <laughs> τι Μπορεί να πω και Μίου. Που είναι το άλλο αγαπημένο μου. γεια σου πια, τι να πω. Τίποτα, να <laughs> καλά είσαι. Όλα καλά εδώ. Είχαμε δουλειά σήμερα και είμαστε όλε μαζί. Περνάω τέλεια. Ωραία. Γελάω πάρα πολύ. Ωραία. Μάλλον χαίρομαστε. ακούγομαι. Να γελάω, δεν ξέρω. Μπορεί και όχι. Δεν νομίζω. Έχουμε πολύ καλά μικρόφωνα. Έχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό. Έλα, βάλ το, βάλ το. Εγώ που δεν είμαι έχω... Το drum. Δεν ξέρω. Δεν γράφει drum. Sad. Χάσαμε το moment. Shit. νομίζω πέντε. Πάτα τα όλα. Ρίμσο. ναι. Α, κοντά έπεσε ο Δημήτρης. Εντάξει, δεν τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Μα εσύ είσαι τέλειο. Εσύ τα κάνει όλα, okay, τα ξέρει όλα. Ναι, οκ, οκ, οκ. Εκεί απάει. Ωραία. Ωραία. Ε, next. Ωραία. Αφού πολύ ωραίο το Halloween θέμα, το αναπτύξαμε ναι, πάρα το πολύ. Ναι, το αναπτύξαμε πάρα πολύ. Επειδή δεν είμαστε έτοιμοι να πάμε στο σοβαρό θέμα που έχουμε. <laughs> <δει>. μάλλον, <laughs> ε, <μάλλον laughs> δεν, δεν θα πάμε καθόλου. <laughs> και δεν ξέρω αν θα <laughs> πάμε. <laughs> δεν θα πάει θα πάμε να πούμε βλακίε. Ωραία, Άρα θα συνεχίσουμε όπω είμαστε. Ναι. Θα πάμε στο This or that. This or that. Yes, μου αρέσει αυτό. Για να χωρίσετε σίγουρα. Ναι, ισχύει. Το This or that είναι αυτό ή το άλλο. Επειδή μου θα βάζουμε διλήμματα. Ναι, έχουμε παίξει Κατερίνα This or that. Ήταν παλιά challenge στο YouTube. Αλλά εσύ που είσαι boomer και εσύ είσαι πιο μικρή από εμά. Δεν τα ξέρει αυτά. Στην αρχή, στα πρώτα μα vlog έκανα διλήμματα και το ζητούσαν πάρα πολύ. Και μετά το έβαλα Και μετά βαρέθηκα να με. Όχι, στα, ah, στα live τα έκανε. Α, ναι. ναι, με... στα live τα έκανα, ναι. Ναι, στα live τα έκανε. Καραντίνε φάση. Πότε θα κάνουμε live podcast. Έρχεται. Ρε, έρχεται. Κοίτα, ο σκοπό μα είναι να κάνουμε κάποια στιγμή live. Απλά πρέπει... αυτό σημαίνει ότι αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι μόνιμα στημένο ε, και να έχουμε δικό μα. δωμάτιο. Όχι το μάτι, αλλά κάπω να είναι μόνιμα στη μέρα. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε δεν μπορούμε. Και να υπάρχει ένα άτομο να αλλάζει τι ναι, κάμερε να μην βαριόσαστε. Γιατί η Καταρίνα έχει να πατάει ένα κουμπί και το κάνει ένα ακόμα λάθο. Σκάσε ρε γκρινιάρι. Το μιουτ, Πριν το κάνει λάθο. σε μένα. Μία φορά ήμουν. Άρα λέω αλήθεια. Και επίση μπορεί Μια να σα έκοψε επίτηδε. Ωραία, λοιπόν. Ξεκινάμε ή ναι, Αχ. Σε αυτή τη φάση σειρέ. Ταινίε. Ταινίε και εγώ. Ταινίε. Θα έλεγα κι εγώ σειρέ γιατί όντω έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Ειδικά με τα ε, τέτοιο. Μπορεί να πει την άποψή σου, Κατερίνα. Ταινίε. Ταινίε. Ε, <laughs> Έμπλεξα με κουλτουριάριδε. Έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ με τα streaming platforms. Σειράρα. Το Chernobyl. Αλλά σαν τι ταινίε δεν είναι τίποτα. Ε, όχι, δεν διαφωνώ. Και ε, είδα και μία ταινία και πρόσφατα άντια. Γιατί θεωρώ ναι, ότι μπορέ... αλλά δεν τεκμηρίωσες γιατί προτιμάς τις ταινίες. Ότι είδες ωραίες ταινίες δεν είναι τεκμηρίωση. Γιατί υπάρχουν και ωραίες σειρές. Ναι. Γιατί προτιμάς την ταινία από τη σειρά. Γιατί στη... η... το πάω με την απογοήτευση. Έτσι. Η ταινία μας απογοητεύσει το πολύ τρει ώρες έχει χάσει. Η σειρά... Άμα σε απογοητεύσει. Ε, δεν χάνει ποτέ χρόνο. Δεν θεωρώ ότι ποτέ χάνει χρόνο βλέποντα ταινία ή σειρά. Απλά ένα ως... κακό τέλο ή μια σεζόν που μετά. House of cards, που μετά το χάσανε τελείω. Ναι. Ε, δεν είχαν και πολλέ επιλογέ. Ναι, δεν είχαν. Δεν είχαν, δεν <laughs> είχαν. Τελείωσε. Εντάξει, ναι, άμα ναι, ναι. φεύγει ο πρωταγωνιστή και έχει χτίσει ένα κοινό με ένα πρωταγωνιστή. Ακριβώς, ναι. αυτό, το, ε, αυτό το επιχείρημα του Δημήτρη το ακούω μόνο από του φανατικού του Game of Thrones, οι οποίοι πληγώθηκαν πάρα πολύ. Εγώ δεν έβλεπα Game of Thrones, αλλά ξέρω ότι Ρε, πληγώθηκατε πάρα πολύ με το τέλο. Με την τελευταία σεζόν. την το τελευταίο Ρε, επεισόδιο. Το έχουμε, γενικά, το έχουμε προσπαθήσει. Έχω δει πρώτη σεζόν και πλέον το το τελευταίο επεισόδιο γιατί πραγματικά ήταν εξοργισμένη η φίλη μου που βλέπω. Ναι, Ρε, και μέσα, Δεν μπορεί να έχει εικόνα έτσι όμω. Ναι, δεν να σου πω κάτι. Γιατί λένε ότι είναι πολύ καλό το Game of Thrones. Όταν μπει σε streaming πλατφόρμα θα το δω. Αλλιώ δεν παίζει, βαριέμαι. Μα αυτό που παίχτηκε τώρα είναι ότι πραγματικά δεν ξέρω τι έγινε. Μάλλον τσακωθήκανε γιατί δεν μπορώ να πιστέψω σε μία παραγωγή ε, εκατομμυρίων ότι ο Μοντέρ ξέχασε την Πέψη. Σε, και την Coca-Cola, Όχι, σε το πλάβο. Starbucks ήταν. Το... <σχερκάνι> <σχερκάνι> Κάτι, <σχερκάνι> ναι, το Starbucks Κάτι, ένα κάπ Δεν μπορώ να το δεχτώ για τον Genifer. Τρελόμενη. Γενικά αυτό. ήταν όλο πολύ κακό. Και γενικά, σαν story, λένε ότι ήταν Η κακό. Ή ότι περιμένεις 10 χρόνια να γίνει μία μάχη και τελικά πέφτει το πέπλο του σκότους και δεν βλέπεις τη μάχη. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, το, 100, το ακούω 100%. 100. Ε, θα πω είναι καλύτερε οι σειρέ γιατί υπάρχουν οι μίνι σειρέ. Άμα θε να δει κάτι κοντά σε ταινία, όπω ήταν το Τσέρνομπιλ, όπω ήταν με του. Ε, της Όπρα Winfrey. Το, με με του μαύρου που. Αχ, πολύ ωραίο το. Ε, σειρά που ήταν βασισμένο σε αληθινά γεγονότα που, ah. βιάστη, που υποτίθεται ένας βία σε κάποιο κορίτσι στο πάρκο do, αλλά, don't ήταν, don't. Αλλά δεν, δεν, τη βίασε, απλά επειδή ήταν μαύρο τον στιγμάτισαν και έφαγε φυλακή δεν, δεν, θυμάμαι, okay. το είχαμε δει, ήταν πάρα πολύ καλό. ah, καλό ήταν πολύ διάσημο Τι σόπρα ήταν αυτό Νομίζω ότι σόπρα ήταν, ah, ε? ήταν το ντοκιμαντέρ mm. έκανε η όπρα okay. και είδα τη σειρά Τέλος πάντων. Υπάρχουν αυτές οι σειρέ που είναι φανταστικές και μετά υπάρχουν οι σειρέ οι που τις βάζεις για binge watching και μετά υπάρχουν και οι σειρέ trash reality για να καλύψεις και το trash κομμάτι. Οπότε έχεις όλη την γκάμα. Ναι. Και υπάρχουν και σειρέ ντοκιμαντέρ. Δηλαδή έχει μεγάλη ποικιλία να δεις πράγματα. Γι' αυτό μου αρέσουν περισσότερο οι σειρέ. Γιατί σε κρατάνε απασχολημένο. Ναι, εγώ το παίρνω αλλιώ. Δηλαδή, τον προηγούμενο μήνα εγώ είδα όλες τις ταινίες του Carpenter. Εντάξει, που το, τον θεωρώ απίστευτο σχημαθέτη. Έτσι, μετά, τώρα, τώρα ε, μέχρι α, και χθε, είδα όλα τα Alien. Μέχρι, που είδα, είδα, και το καινούριο το Prey. Πολύ, πολύ, καλό. Αν και έχει, είναι λίγο Είδα και, και Λα, Πε... το Last Duel μόνος του που το είπα να, μην το, δούμε, να το δούμε, μαζί και το είδε τελικά μόνος του. Είδα και το 13 Lives που είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά είδα και εγώ το Last Duel και ήταν όντως πολύ ωραία ταινία. Του Ron Howard το 13 Lives είναι από την ιστορία ε, με τα παιδιά από το σχολείο στη Ταϊβάν που είχαν αποκλειστεί μέσα σε, ένα, ε, σε μια σπηλιά. Α, πάρα πολύ καλό. Πέρσι. Πρώτα, ναι, αυτό ναι, ήταν ναι, ναι πολύ είναι πρόσφατο. πρόσφατο. Έχει γίνει ταινία και η ταινία είναι πάρα πολύ καλή. Όντως. Ναι, ναι. Θα, εγώ θα την έβλεπα. Ε, ναι, θα την έβλεπες. Είναι σούπερ κλειστό. Εγώ έκλεισα τα φώτα. Η Δανά είχε φύγει, είχε βγει έξω. Σβήνει όλα τα φώτα. Είμαι τώρα στην οθόνη με τα ακουστικά. Γιατί... Στην καινούργια μα τηλεόραση την είδε. <laughs> όχι, όχι, στην οθόνη μου. <laughs> και οι, <laughs> <laughs> και... <laughs> τους... ηθοποιοί <laughs> κάνανε όλα τα... τα action που έχει μέσα, τα κάνανε οι ίδιοι ηθοποιοί. Παίζει ο Κρίστενσεν, όχι Κρίστενσεν ο, ο Mil... <laughs> <laughs> Ποιο έπαιζε στο Lord of the Rings, στον Άραγκον. Ο Όχι, ρε. δεν ξέρω ποιο έπαιζε το Lord of the Rings. είναι από τι πιο βαρετέ ταινίε ever. Το έχουμε συζητήσει ήδη. Φτάνει. Ο Μίκ Μιλκεσέν. Που είχε πάει να δει μια ταινία με αυτόν με τη μητέρα σου. το... Με το αυτοκίνητο, το Blue. Ναι, ούτε καν θυμάμαι πώς λέγεται. The Green Book. Ναι, κάτι τέτοιο. Αυτό ο ηθοποιό. Πάρα πολύ καλό. Σε ο... ποια πλατφόρμα. Είναι σε streaming πλατφόρμα. HBO. Όχι. Α, όχι. Amazon Prime. Και το Amazon Prime θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι είναι από τι καλύτερε πλατφόρμες. Μέχρι να μα κάνει sponsor τη Disney. Τι μαλάκα εσύ. Αυτό να το κόψω. Όχι. Δεν Να τεκμηριώσω. Εγώ δεν έχει τεκμηριώσει κανεί 100%. Εγώ τι είναι εσύ. Πρέπει um> να μιλάμε με τα δικά σου λόγια, <eux> Κατερίνα, μήπω. Ναι. Να λέμε ότι θε. Κοίτα, γιατί δεν το δέχομαι. Εσύ απλά λες ωραί... ωραίες ταινίες που είδε. Μα αυτός δεν ναι. θέλει να κάνει τη συζήτηση που ούτε <laughs> έχουμε ωραίες απλά εμείς. να μιλήσω για θέλει ταινίες. Θέλει μόνος του να μιλάει ρε παιδί μου. <laughs> δεν, δεν συμμετέχει στη δικιά δεν, μας δεν κουβέντα ποτέ. Ε... Μα λέγεις τη ζέστη είναι αυτή σήμερα. Ε... Λοιπόν, να Ποιο μίσης, είναι, το πρόβλημά μου. Πρόβλημα. Τι παθαίνετε πάλι. Δε, ε, την έχει πιάσει <laughs> από το πρωί. Μαλάκα χαμίσου. Άκουγε την έχει πιάσει από το πρωί. Για πες. Ε, λοιπόν, προτιμώ ταινίε. Ναι. Νομίζω το ξανά πω. Ρε, θα, σου πω ποιο είναι το πρόβλημά μου με τι σειρέ. Με τι σειρέ είναι σαν να κάνει μακροχρόνια σχέση. Κατάλαβε. Οκ. Okay, ναι. Είναι δεν βλέπεις κάπως... πόσο ωραία είναι. <laughs> Βλέπει μια <ποια> χαρά είναι <laughs> μακροχρόνια σχέση. <laughs> Περνάμε μια. Δέκα <laughs> χρονάκια. Τα κοριτσάκια μου. Είναι τύπου ρε παιδί μου, πρέπει να δεσμευτεί. Δηλαδή, και άμα είναι και ongoing, δεν είναι μια σειρά που έχει τελειώσει να έχουν βγει όλε τι είναι ότι μπορεί να βγαίνει σε δύο χρόνια η επόμενη σεζόν, σε τρία χρόνια η επόμενη okay, σεζόν. Ναι. Και να έχω ξεχάσει τι έχει γίνει. Ναι, αυτό το έπαθε με τον Dark η Αλυθιάνη και, και το άφησα Ναι, και εγώ τον Dark έτσι το άφησα. Γιατί λέω πω, από το. Άρα, ναι. άντε να ονόματα. Εγώ που τα είχα ξαναδεί την προηγούμενη σεζόν για να δω την επόμενη, πάλι τα έχω σε. Με τον Dark ναι. δεν Εντάξει, είναι, είναι, είναι και κατά δύσκολο, το ναι. Αλλά γενικά αυτό ότι πρέπει να περιμένω να βγει το επόμενο και κάπως όλη αυτή η διαδικασία με ενοχλεί. αυτό που λέει ο Δημήτρη. Γενικά έχουν ένα κακό στι σειρέ. Άμα πάει καλά η σειρά, θα την τραβήξουν. Το Netflix το έχει αυτό. Ναι, το τραβάει ναι, το ένα ναι, επεισόδιο. Ναι, ναι. ε, κανονικά είναι μόνο έπρεπε να είναι πέντε, ναι. τα κάνει δεκαπέντε. Ναι, κυρίω το Netflix το κάνει. Αυτό. Ναι. Και Δηλαδή, προτιμώ μια σειρά να τελειώσει στο πικ τη. Παρά εκεί που το έχει ξεφτυλίσει. Stranger έχεις... Things, μόνο η πρώτη σεζόν και η τέταρτη, άντε. Π.χ. το Dark, για ναι. μένα ήταν οκ. Okay. Ναι, και Γιατί όλοι. το λήξαν εκεί που έπρεπε. Δηλαδή, και μια σεζόν λιγότερη να είχε, εμέ, δεν με πείραζε να σου πω την αλήθεια. Αλλά όντω το λήξαν στο πικ του. Δηλαδή, δεν είπαν ότι πουλάει. Α το τραβήξω. Σαν το τελακάζετε παπέλ. <σχ> Καλά, αυτό πρέπει να είναι ταινία. Αυτή σαπουνόπερα. Ταινία. Όχι, πρέπει να είναι μία μικρή ναι, ναι. ταινία αυτή. Αλλά τώρα έτσι πω είναι, είναι σαπουνόπερα. Χάλια. Τέλο πάντων, The αυτό είναι το βασικό μου πρόβλημα. Και ότι θέλει πάρα πολύ χρόνο. Ωραία. Και Next. Για να μάθω, oh, α πούμε, sorry. τι έγινε. Πρέπει να περιμένω ρε φίλε δέκα σεζόν για να μάθω ποιος έκανε το φόνο. Στην ταινία σε δύο ώρες ναι. μάθει τι έγινε. Να σου πω εμένα με έχει χαλάσει και λίγο το binge watching. Το, ε, δηλαδή βγαίνουν όλα τα επεισόδια με τη μία. Γιατί ε, μ' αρέσει ρε παιδί μου όταν... Ναι, ό... και μένα μ' αρέσει η αναμονή τη κάθε εβδομάδα. Και, και, αυτό, αλλά είσαι, είσαι, συγχρονίζεσαι και με άλλους που τη βλέπουν. Ναι, ναι. Γιατί όταν το κάνεις binge watching, εσύ μπορεί να το κάνεις το καλοκαίρι, ο άλλος να το κάνει το χειμώνα και βρισκόσαστε και α, την έχει δει, α, ναι, καλή. Δε, με, όχι, όχι, και ξέρω. άσε που τρως και spoilers άμα είναι καμιά ναι, σειρά ναι. που είναι τέτοιο, γιατί κάποιο τη βλέπει μέσα το πρώτο βράδυ όλη τη σεζόν, οπότε μετά βγαίνει το spoilers και τα τρως τη μάπα, ας πούμε. Ενώ επεισόδιο με επεισόδιο, ακόμα και spoiler να φας, δεν τρως spoiler για, για το τελευταίο επεισόδιο. Ναι. Οπότε έχει αυτό το θετικό. Τέλο πάντων, πάμε παρακάτω για να έχουμε λόγο το this or that, μην είναι ένα <laughs> θέμα. Ναι. Είπαμε να το αναλύσουμε, αλλά όχι και έτσι. Έχουμε πιει όλοι 35 αναψυκτικά ενεργειακά σήμερα. Θα αλλάξω όλα τα ντουί του σπιτιού. Ας πρέπει να απειλεί το μεταξύ. Σε να πω Όχι να πω χρυσή ευκαιρία. Καινούριο σπίτι να ψάχνω. Ε, μπες Tinder καλύτερα. Τι είπες ρε μου, έλα κόλλα το. Έτσι μιλάμε όλη την ώρα στο σπίτι. Και ώρες Τώρα ώ... βγαίνει ο πραγματικός ναι. μου σε αυτό μετα μετά από δέκα χρόνια. ώρε, επειδή θέλουμε να κρατήσουμε και αυτή τη σχέση λίγο παραπάνω, έτσι λέμε, okay, οκ, πρέπει, πρέπει, μιλάστε... πρέπει λίγο ναι, ναι, να βγούμε στα ζευγαράκι, ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είμαστε όλη την ώρα στο σπίτι, που είσαι μπρο μου, ναι. για πλάκα, αλλά συνέχεια, συνέχεια, ναι, ναι, ναι. συνέχεια. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι αξίζει να σα την κάνω αυτή. Ε, μην την κάνει, την επόμενη. Ήταν delivery ή sit down. Όχι, όχι, όχι. 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 Α, θα πει ψέφτε, 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 ψέματα, Delivery, Μ' αρέσει και το έξω, αλλά delivery. Αγάπη, μάμα το φτάσεις αυτό στον ίον, θα ακούγεται. Άσε με, βρει άνθρωπε, μου θέλω να ράξω. λίγο πιο κοντά το κεφαλάκι σου. άου, άου. Το, το ακούω στο το εδώ και ένα λίγο πιο κοντά Άσε με ρε με Βγάλε τα ακουστικά για να μην τα ακούς Να ορίστε, δεν τα ακούς τώρα Ναι, αλλά θα ακούγεται μετά και στο edit Δεν θα ακούγεται, θα βάλουμε μουσικούλα Μα δεν έχει μουσική το podcast Θα βάλουμε σε αυτό Άσε με ρε παιδί μου να βολευτώ Ωραία ε, παρακολουθούμε μια καθημερινή στιγμή. στιγμή. Ναι. <laughs> ε, <laughs> δεν ξέρω τι έχουμε πάθει σήμερα. Έχουμε Είμαστε πολύ άνετοι. Λοιπόν, <laughs> board games. Ναι. Or card games. Α, 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 αυτή την mm. περίοδο. Όχι, γενικά θα πω card games. Μ' αρέσουν τα board games, αλλά τα card games είναι classic. Okay. Όλοι θα ξέρουν κάποιο card game και όλοι θα περάσουν καλά. Και είναι ένα παιχνίδι που μπορείς να το παίξεις ο γύρο δεν κρατάει άπειρα πάρα πολύ, Μα αλλά ούτε και λίγο. Απ' την Κοίτα... αυτό, την λοιπόν, πω... Με τα card games πρέπει να βρει συγκεκριμένε παρέ. Δηλαδή πρέπει με το πόκερ. Poker... Α. Πρέ... εγώ σκεφτόμουν κάτι σε πασχέτζα. Okay, ναι, όχι, αυτό. Ακριβώς, ναι. αυτό ναι, έτσι, αυτό. πρέπει... card game. Μία τράπουλα, 48.000 επιλογέ. Ακριβώ. Ναι, αλλά τι θέλω να πω με αυτό, ότι η αγωνία. Έτσι, σου, ναι, λέει, σου λέει ο άλλο στην αγωνία. Δεν πατάει, δεν, δεν έχει. Εγώ δεν το ξέρω να αλλάζει τη φορά. Ωρε, φίλε, έτσι παίζεται το παιχνίδι. Όχι, Υπάρχει... η φορά είναι στο ούνο. Ναι. Ή να ρίχνει πάνω σε τέτοιο, σε τέσσερα, πώ το λένε. Δεν μπορεί. Αυτά το λένε... είναι στο <χαις> ούνο, ρε, αγάπη μου. Έχει μπερδέψει <χαις> τα παιχνίδια. Μπορεί να μην ξέρουν το παιχνίδι ορισμένοι. Αυτό δεν λαμβάνω. Και είμαι εδώ αυτό. Η αγωνία που την παρέα. Με το τζόκερ. Ωραία. <laughs> γι' αυτό θα πω board games. Γιατί στο board game μπορεί να σε εκπλήξει, μπορεί να είναι κάτι που είχε... Ο Ήταν... Ο Δημήτρη φαντάζεται το trivial pursuit και απλά εγώ να κάθομαι με τι κάρτε και να το ρωτάω. Αυτό όχι, από πού είναι. Αυτό και 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 αυτό με το. Ήταν ένα παιχνίδι και καλά Instagramικό. Πώ το λέγανε. Αυτό είναι ουσιαστικά card game. Το what do you mean. Ναι, board game λέγεται. Anyway. Και με παρέα μεγάλη, θα μου πει όλα ωραία είναι, αλλά τουλάχιστον με εξέπληξε και ήταν ωραίο. Περάσαμε καλά, ξέρω εγώ. Παίξαμε θα πέντε δευτερόλεπτα και δεν να έχω, Μπορώ να έχω την άποψή μου σήμερα. Ωραίε, μπορώ φίλε. να έχω τη δικιά pest, μου άποψη. Pest, 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 Ωραία, pest, pest. αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Εντάξει. Yeah. Ωραία, αυτό. Ωραία, άρα καταλήξαμε. Επόμενο. Ναι, α πάμε γρήγορα. Δεν το ρωτάω καν. Ναι. Ε, ούτε αυτό. Δηλαδή, ποιο θα διάλεγε. Δηλαδή, car or track. Τι. Car ναι. αυτοκίνητο δηλαδή. Or track, φορτηγό. Εντάξει, πάρα πολύ του αρέσουν τα. Φορτηγά. Και δεν... το track εννοεί. Καρότσα. καρότσα. Ε, ναι, δε... ναι, ναι, ή την καρότσα αυτό. Ναι, με καρότσα. Κοίτα, με τη το... Τζίλη και το μάντοξ. Ακριβώ. Τώρα μια χαρά θα το. <laughs> Μέσα η τσίλι, ο μάντοξ πίσω. <laughs> ναι, ναι, ξεκάθαρα. <laughs> Καλά, ο μάντοξ χαίρεται με τα παράθυρα. Κράει και η τσίλι με το παράθυρο. Είναι, ναι. ναι, έχουν το κεφάλι έξω. Ωραία, επόμενο. Επόμενο. Λεωφορείο ή τρένο. Τρένο. εννοειται τρένο. Να μην σε πιάνει η κίνηση. Ναι, αλλά Ηλεκτρικό ή στην Αθήνα. Ηλεκτρικό. Ο ηλεκτρικό εγώ το θεωρώ από τα καλύτερα μέσα στην Αθήνα. Τι λε, ρε, το μετρό είναι το καλύτερο. Απ' τα καλύτερα μέσα. Δηλαδή παίρνει ηλεκτρικό και είσαι σαρδέλιο και κουμψεί. Και δεν δουλεύει ποτέ air condition και τέτοια. Το ηλεκτρικό πολλέ φορέ τον θεωρώ καλύτερο από ταξί στο κέντρο. Ναι, ναι, Okay. Γι' αυτό παίρνει κάθε μέρα ηλεκτρικό. Άμα έχω την επιλογή να πάρω το αυτοκίνητό μου, όχι, δεν θα πάρω ηλεκτρικό. Γιατί μπορεί να θε να είσαι eco friendly. Ακριβώ. Και, και γι' αυτό. <laughs> έχουμε eco-friendly αυτοκίνητο. Ναι. με μπουρμπουλήθρε. Τι με μπουρμπουλήθρε είναι αυτό. Βγάζει Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και άλλα τα eco-friendly είναι όμω. Τα, τα ηλεκτρικά. Ναι αλλά, και ο... Ο, ναι, αλλά τα ηλεκτρικά δεν χρησιμοποιούν ενέργεια που έχουν ναι, ελεκτρική. Ναι, στην ουσία μία ή άλλη πάει. Αλλά το θέμα είναι ότι σου λέει ότι δεν δημιουργείται ξέρεις, μικροκλίμα μέσα και τέτοια, στο... Τέτοια, ναι. Μάλιστα. στην πόλη. Και... Μπλα, μπλα. Θα βρει καμία ωραία ερώτηση, Ρε Κατερίνα. Ωραία, ρωτάει εδώ. Μπρόκολο ή πράσινα φασόλια. Μπρόκολο. Μπρόκολο κι εγώ. Μπρόκολο κι εγώ. Δηλαδή δεν έχει καν νόημα. Μπρόκολο ναι. ή κουνουπίδι όμω. Μπρόκολο. Ποιο... Το πράσινο. Ποιο είναι το πράσινο. Το μπρόκολο. Το, μπρόκολο. το, μπρόκολο. το μπρόκολο. <laughs> άσπρο είναι κουνουπίδι. Εγώ προτιμώ το κουνουπίδι. Ναι. Όντως. Ναι. Το κουνουπίδι εμένα δεν έχει τόσο γεύση. Το έχει είναι ωραίο. Έχει ροέ μου. Τροέ μου, ωραίο μόνο. Να το βράσω. Από το χώμα κάτω να σκύψει. Ναι, να ναι, 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 δαγκώνα και το χώμα μα και τη ρίζα. Ε, πόσομο. Το, και ο λόγο που το, το βράσει είναι για να. Όχι, το πλένει και το ρίχνει στη <κυκ> σαλάτα. Ε, όχι, δεν μ' αρέσει έτσι. Μ' αρέσει να το ε, βράσω λίγο. Όχι να γίνει νιάνιά. Απλά ίσα, ίσα ίσα να μαλακώσει λίγο. σα ίσα. Εντάξει, κρύα δεν με χαλάνε αυτά. Εμένα και εμένα. Όχι, είναι πολύ ωραίο το κουνουπίδι. Mm. Για πε. Λοιπόν, ερχόμαστε στο μεγάλο debate. Το χαρτί τη τουαλέτα. Ναι. Από κάτω ή από πάνω. Από, από πάνω. πάνω. Ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ε, από πάνω. Ε, από πάνω. Ε, Μόνο πάνω. αν έχει γάτα ή τέλο πάντων κάποιο ζυζάνιο που πειράζει το χαρτί του αλετάς, τότε το καταλαβαίνω να το βάλει ανάποδα. Γιατί συνήθω το κάνει έτσι άμα είσαι γατή σκύλος. Οπότε άμα έχει ανάποδα το χαρτί, δεν θα ανοίξει όλο. Αλλά άμα δεν έχει τέτοιο θέμα, το εννοείται τραβεί, από πάνω. Το τραβάει, ε, δεν πίσω. το κάνουν συνήθως. Παιδιά, ε... ε, εγώ το βάζω από κάτω. Ε, ε όχι. Α, ε, 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 συγνώμη, γιατί ναι. και εγώ μερικέ φορέ το βάζω όπω να είναι, δεν το κοιτάω. Εγώ το κοιτάω έχει... πάντα. Συνειδητά το βάζω. Δηλαδή ναι. δεν ναι. αλλάζει ποτέ έτσι κι αλλιώ. Τι? Η κυρία Σταυρούλα το έλαζε. Ω, αρχίσαμε. Πάντα γυρνάω, πάντα βάζω το χαρτί ανάποδα. Συνειδητά, ε, δεν ξέρω άνθρωπο να το κάνει. Συνειδητά και. Τι? Ναι, χάρηκα <laughs> που <Απολύες>. σε <laughs> Γιατί όμω. Απλά έτσι με βολεύει. Δεν πιστεύει ότι θα κουμπάει στον τοίχο. Ναι, και αυτό και επίση όταν πιστεύω, το μαζεύει. Δεν ξέρω τι κάνει. Ωραία, περίμενε. Το χαρτί ναι. το διπλώνετε ή το κάνετε το μπαλάκι έτσι. Το, διπλώνεις. το διπλώνουμε. Αχ. Εντάξει. Άρα εσύ που το διπλώνεις. Ποιο το κάνει μπαλάκι ακριβώ. Ε, το κάνουν έτσι. Πασκευολίσει. Το κάνουν Μπάζω έτσι. μακριά έτσι, και το καλάδι, Για πράκτηση. Ωραία, ωραία. Αλλά. Όταν το παίρνει ανάποδα, αφού, αφού το βάζει ανάποδα προ τον τοίχο. Πώ το διπλώνει, το διπλώνει ανάποδα. Πώ το διπλώνει, Ναι, ανάποδα το διπλώνει. Όχι, κανονικά. Δηλαδή, και, το... και το γεμάτο. Δηλαδή, εγώ δεν κοιτάω την πλευρά την είναι έξω και μέσα. Όντω. Ναι. Αφού είναι πιο, πιο μαλακή η έξω πλευρά. τουλάχιστον το χαρτί που παίρνει. Άμα έχει πάρει διπλή όψεω, είναι το ίδιο. Δεν έχουμε πάρει διπλή όψεω. Έχουμε πάρει τριπλή όψου. Τρι, όχι, τριπλ, είναι, ναι, τριπλ... είναι, είναι, απλά τρία φύλλα. Δεν, δεν είναι έχει όψιος. καλή και κακή πλευρά δανάει το χαρτί. Τι? Είναι ίδιο μπρο πίσω. Όχι. Ο, έχει, έχει. Έχι. Τι λέτε, έχει. Κατερίνα, έχει. Μη... Ωραία, αλλάζω την ερώτηση. Πώ ελεύθερο Εκτός... χρόνο διαθέτεται που παρατηρείτε όχι, το χαρτί. <laughs> <laughs> εσύ παίζει με το μπάτζετ που ρίχνει στο χαρτί. Εμεί έχουμε χαρτίγια. δικό μα σπίτι, Κατερίνα, και προσπαθούμε να το κρατήσουμε ανθρώπινο. Αλλά όχι και το πιο ακριβό. Εμεί παίρνουμε τον, τον 3,5 ευρώ χαρτί τεσσάρων. <σχερσίλιο> Αυτό είναι το φθηνό. Υπάρχουν κάποιες ναι, ναι. εταιρείες, ρε παιδί μου, που δεν έχουν καλή πλευρά και κακή πλευρά, ναι. αλλά τα περισσότερα έφυλλα έχουν. Έχουν, ναι. ναι. Τα περισσότερα έχουν. Ναι. Δεν Ο κόλος μας είναι ευαίσθητος, Κατερίνα, συγγνώμη. Μεταξύ το κόλοι. το Μαλάκα, εγώ έχω σταματήσει. Καλά, Έχι επειδή νυχίες. δεν έχει βρει κάτι να με κοροϊδεύσει. Όχι όχι, 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 δεν είναι γι' ναι, ναι, αυτό. Ναι, ναι, απλά ναι, 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 σε σέβομαι. Ναι. Επόμενο. Yes. Pancakes ή βάφλε. Pancakes. Βάφλα, μαγικά. Βάφλα. Α, είμαστε δύο Τι στα δύο. Συγγνώμη, βάφλα, γιατί νομίζω ότι μερικέ φορέ δεν ψήνεται καλά το pancake κρεφί. Είναι καλύτερο. Περίμενα. Ακόμα καλύτερα. Το pancake γλυκό ή αλμυρό. Γλυκό. Οκ. Ε, τί, και εγώ τη βάφλα, ναι. <laughs> 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 οι βάφλε μου αρέσουν πολύ. Οι βέλγικε που, που, τις τι κρύες κρύε και είναι και πιο μικρέ, ε, ρε, ο... ρε παιδί μου. Που βάζουν απλά ζάχαρη άχνη. Που τι έχει συνήθω στα Starbucks κάτι βέλγικε. Έτσι είναι τόσες Δεν είναι η βάφλα που πα στο καφέ, που στο ε, βια, φαίνεται καθέ, η το λέει και να είναι και ξυνίζει Η βάφλα, και η τραγανή α, με τη μερέντα και το πάνω. Όχι, δεν μ' αρέσει. Στην κοιλάδα, στο λέκα, αγωτό βάφλα, παρφέ σοκολάτα με τέτοιο, κατεβαίνω κάτω. Εγώ κρεπούλα παίρνω. Γιατί στι διακοπέ μου τα τρώω αυτό, δεν τα όχι, τρώω ποτέ. Όχι, προετοιμάσουμε βάφλα από κρέπα. Ε, όχι. Mm. Κρέπα mm. είναι. Αϊκόνικ. Όχι, δεν ταυτίζομαι με την κρέπα. Νομίζω ότι είναι από τα λίγα. Λιγό... Αλλά κρέπα μόνο γκρέπα, γλυκιά, έτσι. Εγώ την κρέπα την έχω συνδυάσει και όλα φαγητό μετά από, το, μετά από Η... ξενύχτη. Αλμυρώνε ναι, που να έχει τα πάντα Εκεί. και να μην ταιριάζει. Ας, το το έτσι. Έτσι. Όχι, έτσι, έτσι. Όχι, όχι, όχι. Εγώ mm. δεν τρώω αλμύρη κρέπα ναι. και τότε γλυκιά τη γλυκιά. Γλυκιά μετά από ξενύχτη ναι. δεν κάνει με γλυκό. Γιατί τι θα πάθει. Όχι, η κάνει κακό στο στομάχι, δηλαδή μπορεί όντω να ξεχάσει. Ναι, εντάξει, το έχει γίνει. Δεν σου είπε κανεί το αντίθετο, Κατερίνα. Το ξέρω, αλλά το φάω. Επίση, μετά από μεθύση, δεν κάνει ποτέ κρέιβι γλυκό, αλμυρό κάτι. Εγώ κάνω. Κι εγώ, αλμυρό. Η Δανάη που πίνει κάθε μέρα. Και εγώ μετά από την μία βότκα, ξέρει πώ αμάρτω. Σε παρακαλώ, να σου πω κάτι, χθε πια δύο ποτήρια κρασία, ε. Ναι, ήρθε και μεγάλο. κιόλα και το είδα Juice το καλά, story proposing. και ήμουν σε φαστανό δηλαδή είναι δε γι' είδες είδες λοιπόν πρωί ή βράδυ Ά, πρωί για δουλειά βράδυ για περίμενε να ορίσουμε τι σημαίνει πρωί για σένα Δημήτρη μου πρωί σήμερα για πες για πες μία μέρα μου εγώ σηκώνομαι κάτι σε 9-9.30 το βράδυ το βράδυ ναι πες πες τι σημαίνει για σένα πρωί όταν έχει φύγει η λαϊκή από κάτω. Πέντε ώρα το απόγευμα. Οκ. Okay. Ωραία. <laughs> <laughs> Μα γιατί θέλεις <laughs> να λες μαλακίες αφού σε ξέρουμε όλοι εδώ πέρα Ρε εσύ με γνώριζες μετά τα 30 μου, τα τελευταία δέκα χρόνια δεν <laughs> μετράνε <laughs> Γιατί Γιατί πριν ήμουν αλλιώς Ξύπνεγες νωρίς της για, γιατί. Να Για φέρουμε πα... τη μαμά στο podcast. Yeah. Πάρτε τη τηλέφωνο. Ναι. Πάρτε τη τηλέφωνο <laughs> να μα πει αν ξυπνάγει νωρί, είναι πιο μικρό. Ναι, να πάω στο πανεπιστήμιο και μετά στη δουλειά. Mm. Mm. Στο πανεπιστήμιο πήγε κάθε μέρα όλη μέρα εκεί, σου ε? Εκεί ήμουν. καλά, δεν μπορούσα να μην πάω. Α, ήταν εξωτερικό. Εσεί. Ε, πληρώνει. Όχι, εγώ θα πω βράδυ. Αν και όντω είσαι πιο παραγωγικό μέσα στην ημέρα. Ε, 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 είχα φτιάξει το πρόγραμμά μου τέλεια όταν ο Μάντοξ ήταν μικρό. Κοιμόμουν 12 η ώρα, 1 η ώρα τη νύχτα και ξυπνούσα ε, 9-10 ρε παιδί μου, ήταν τέλεια, perfection, αλλά ξανά άλλαξα το πρόγραμμά μου ρε παιδιά και κοιμάμαι πάλι αργά και λέω ρε δεν ξέρω πώς το κάνω, αλλά μ' αρέσει η νύχτα, μ' αρέσει η ησυχία, μ' αρέσει, Εντάξει. αλλά όντω είμαι πιο παραγωγική μες την ημέρα, αλλά έμπνευση έχω το βράδυ. Είναι γενικά αυτό, πάρα πολλοί youtubers το έχουν ότι... Του ε, ξέρει, ηρεμή και από τα ναι. mail, τα τηλέφωνα, από όλα αυτά. Και το βράδυ σου βγαίνει να κάνει δουλειά. Ναι. Και οι περισσότεροι YouTubers που γνωρίζουμε έχουν θέμα υπομονή. Το... <laughs> ναι, αϊπνίες και ωράριο. <laughs> Γιατί <laughs> μπαίνει και σε ένα τρυπάκι ότι, οκ, okay, θα τελειώσω μετά να κάνω γύρισμα το μεσημέρι ή να ξεκινήσω να ετοιμάζω με το μεσημέρι. Και την πας έτσι στην uh, ζωή σου. Ναι. Και εγώ βράδυ, εγώ βράδυ παιδιά. Sorry, δηλαδή ναι. το πρωί. Θε να, δουλεύουμε μόνο νύχτα και να κοιμάμαστε <χ> την <χ> μέρα. Να, ε? να σου πω ποιο είναι το πρόβλημά μα. Ότι όλοι δουλεύουν μέρα. Ναι, ρε φίλε. Οπότε, δηλαδή, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι Αν δουλεύα μόνο νύχτα, οκ. Okay. Αλλά θα σου πω. Ωραία, άμα δούλευα βράδυ θα ήταν καλό γιατί θα είχα όλα τα σούπερ μάρκετ, μαγαζιά, υπηρεσίε το πρωί, ξέρει. Γιατί όλα λειτουργούν το πρωί. Οπότε ήταν. Εντάξει. Βέβαια, δεν δουλεύουμε και πρωί. Μη λέμε και μαλακίε. Εντάξει, χαράματα, Δημήτρη, πε. Mm, χαράματα, δύο ώρα το μεσημέρι που ξεκινήσαμε. Τι δύο, τρει ξεκινήσαμε. Τρει ήρθε. τρεις, ξεκινή... τρεις. τρεις, ήρθες, τρεις, τρεις ναι, ναι, ναι. Νομίζω Έτσι εκεί είναι, μέσω ώρα εκεί είμαστε που ξεκινάμε πω, τη δουλειά. Να πω, στη συνέντευξη. Ε. Ναι. Ε, δέκα με έξι θα Έλα, τάξτε φταίω. Το... Ρε, ειλικρινά, είχα σκοπό... Η μοναδική, γιατί είπα ότι, δεν, ότι παίζει να υπάρχουν μέρε. Εντάξει, νόμιζα πιο λίγε που θα είναι λίγο τι να είναι το πρόγραμμα. Αλλά όντω είχα σκοπό να έχουμε ένα πρόγραμμα, γιατί λέω δεν είναι δίκιο για τον άλλον. Εντάξει, αλλά είναι και η Κατερίνα Βολική. Μια χαρά έκανε τα νυχάκια τη σήμερα, είσαι τρει η ώρα. <laughs> οπότε μην, το λέ, μην τα λέμε, μην ρίχνουμε κιόλα πάνω μου Όχι, έτσι. Κοίτα, θα σου πω. Ε, από τη μία. Ναι, εννοείται. Εντάξει, κοίτα, δεν έχουμε σταθερό πρόγραμμα. Ναι. Γιατί Απ' την αυτή η τη δουλειά είναι ότι μπορεί και να προκύψει κάτι. Ναι. Μπορεί να σε πάρει ένα πελάτη αύριο και να σου πει: Θέλω να μου έχει έτοιμο το βίντεο αύριο. Μα Οπότε αυτό θα δεν πρέπει... βγαίνει, ρε. Δεν βγαίνει. Θα δεν πρέπει μέσα να... στην επόμενη μέρα να έχει κάνει το γύρισμα και μέσα σε ένα πανικό που σίγουρα θα έχουμε βάλει κάτι άλλο γιατί θα έχουμε προσπαθήσει συσταγωγικά να βγάλουμε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα το οποίο δεν ακολουθούμε ποτέ. Αλλά εντάξει, π.χ. μεταξύ μα έχουμε μια συνεννόηση να το πω αυτό. Ε, ότι... ναι. Σήμερα, α πούμε, είχα κλείσει πέντε και ολούλα εδώ. θα έρθω πιο αργά, θα πάω να φτιάξω νύχια. Είδε. Απλά εντάξει, έχει πάει 10 η ώρα το βράδυ και είμαστε στην. Στους... <laughs> ε, εντάξει. Ε, Αυτέ είναι οι θυσίε που κάνουμε <laughs> για την ομορφιά, Κατερίνα. Ε, εντάξει, δε, 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 το έχουμε προσπαθήσει κι εμεί τόσα χρόνια να πάει νωρίτερα. Αλλά δεν γίνεται γιατί πρώτα πα με τα mail. Και μετά... Εντάξει, και μετά είναι και οι μέρε μοντάζ που είναι ελεύθερε οι ώρε. Ενώ δεν υπάρχει συγκεκριμένη πάλι ώρα. Εγώ μοντ... Ναι, ναι δε, αλλά αυτό είναι δική σου επιλογή. Ναι, εσύ ναι. μπορεί ναι. να ξεκινήσει χαράματα. Ξεκίναω από τι 8 ώρα το πρωί. Κοίτα, το έχω κάνει και αυτό. Δηλαδή να έχω δουλειά τύπου 6-7 η ώρα και να πω εντάξει, θα ξεκινήσω ναι. πιο νωρί για να έχω τελειώσει σε αυτή την ώρα. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει. Μην κοροϊδευόμαστε, θα ξυπνήσω πιο καφέ. Ε, ε, ναι, ακριβώ. Να φά και κάτι, να δει και λίγο Instagram. Αυτό, Έχει αυτή την ελευθερία. Oh, ωραία, next. Επόμενο, σε ντουζ ή μπάνιο. Ε, ντουζ. Τι? <Τι> Να, ντουζ για ποιο λόγο, μπάνιο. Ναι, θα μπάνιο. πεις που θα μπεις. Γιατί πότε... Πο... Α, περίμενε, εσείς λέτε το αν θα λούσεις μαλλί ή όχι. Ναι. Ό, τι, ε, α, εγώ νόμιζα κατάλαβα. Ε, ντουζιέρα. ναι, στο εξωτερικό δεν το λένε ντουζ αυτό, δεν ξέρω. Το ντουζ είναι ντουζιέρα. Εγώ το ντουζ το... Ενώ, ωραία, shower or έχω το ντουζ, <συντ> ανοίγεις στο νερό Λίγο σαμποάν και βγήκε. Όχι oh, sour or bathtub. Sour or bath. Ναι, το bath το λένε αυτοί όταν μπαίνει στην μπανιέρα, Γιατί αυτοί δεν έχουν μπανιέρε όπω έχουμε εμεί με ντουζιέρα. Έχουν όλοι ντουζιέρε. Το να έχει μπανιέρα είναι luxury. Οπότε το λέει εννοεί mm. ότι ή κάνει μπάνιο στην μπανιέρα. Mm. Είμαστε πλούσιοι δηλαδή. Ναι, yeah, εκατομμυρίου. Mm. Όχι, όχι, όντω δεν υπάρχει σπίτι στην, στην Ολλανδία ή στην Αγγλία. Η σου έχει μπανιέρα. Πα, πα, ναι, γιατί έχει δύο-τρία μπάνια στο σπίτι. Είναι λάξιωρη oh, η θεία τη. Ναι, όχι, δεν έχει. Ωραία, ωραία. Δεν έχει μπανιέρα. <σφίλαια> Τι έχει. Τη γέρα έχει. Α, ναι, έχει, όντω. Δεν έχει. εννοεί, δεν εννοεί αν θα λούσει μαλλιό όχι. Εννοεί αν προτιμά να κάνει μπάνιο στην μπανιέρα ή μπάνιο στην τζιέρα. Α, Τότε ντουζιέρα θα έλεγα. Ναι. Πανιέρα για πάντα. Αλήθεια. Η Γιατί? ντουζιέρα είναι ένα κακό πράγμα που έχει εφευρεθεί Τι? για να μην Τι? υπάρχει μπανιέρα. Ντου... Oh, για να είναι μικρότερα okay. τα μπάνια okay. μα. Αυτό είναι. Τι λένε ότι καλύτερο. Και... Και... και ειδικά οι ντουζιέρε που έρχονται από πάνω που σου ρίχνουν σαν. Ντουζιέρα. Μια χαρά μπορεί να βάλει τέτοιο και στην μπανιέρα σου. Δεν είναι αυτό το μα, πρόβλημα. Μα στα τετραγωνικά τη μπανιέρα, έτσι, άμα είναι flat. Στα ίδια τετραγωνικά, έτσι που έχει. Άμα είναι flat, έχει περισσότερο χώρο. Ναι, που άμα έτσι έχει κάνει καλή διαρρύθμιση να χύνονται νερά, να φεύγουν νερά. Όχι, όχι. Η μπανιέρα, καταρχήν η μπανιέρα για να είναι καλή, δηλαδή εγώ που δεν ξέρω να το ξέρετε, αλλά είμαι 92. Οκ. Όντω τόσο είναι. Απλά ήταν ευκαιρία <σχυρή> ναι. να το πει. Έτσι όπως το, λοιπόν, ναι, δεν έτσι όπω τώρα. Μπανιέρα, παιδιά, δεν υπάρχει. Δε, δεν υπάρχει. Και... Περαχωράει. Δηλαδή, ναι. Ελληνική <σχυρή> μπανιέρα. Η ναι, φίλε, δεν έχει φτιαχτεί για σένα να κάνουμε. Ακριβώ αλλά... αυτό λέω. Αλλά... Ε, και εγώ δεν κάθομαι κι άνετα. Ναι, ακριβώ. Θέλουμε, θέλουμε ποτέ να κάτσουμε στην πανιέρα με ένα κρασάκι, με ένα βιβλίο ωραίο. Ποτέ. Εγώ, ναι. εγώ αυτό Βιβλία. κάνω. Εγώ κάνω. Ναι. Και το απολαμβάνω. εγώ, εγώ κάθομαι σαν ακρίδα. Ναι, και, <laughs> <δεν> το... <laughs> και όχι μόνο αυτό. Επίση, κάθε στη βρώμα σου. Εντάξει, το κάνει μία φορά, το κάνει δύο φορέ, αλλά για να νιώσει καθαρό, θα κάνει ντουζ. Ναι. Στο... Στην στη ντουζιέρα. Στη στην μπορεί να βάλει μία κρέκλα. Αράζει. Πω, 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 πραγματικά σκεφτόμουν ότι αν ναι. έφτιαχνα μπάνιο θα έφτιαχνα πεζουλάκι για να κάθεσαι. ένα πεζουλάκι. Αυτό το ακούω, αλλά εμένα αυτή η αίσθηση που γεμίζει την πανιέρα και είσαι έτσι μετά... Ρε, ωραίο έφτια, είναι, αυτό. ωραίο είναι. Απλά θέλει Είναι ωραίο για μία στο τόσο. Α. Εγώ δεν έχω την υπομονή να κάτσω τόση ώρα Κοίτα, κάθε μέρα. Η... σαν εικόνα και εμένα μου αρέσει που είναι κάτι, κάτι ε, μπάνια που είναι η μπανιέρα μόνη τη. Ναι, γεγονία, ναι, είναι τέλεια. Ναι, μπροστά από το μπαλκόνι. Ναι, ναι. Ε, και, Μιλάμε ναι, για είναι... βίλες βίλε τώρα. ναι, 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 μιλάμε. Ναι, ναι. Ah, okay. ναι. Ε, πάντα εκεί το, το, το φτάνει μια ναι, για κάποιο ναι, λόγο. Ναι, ναι, ναι Την, και... μπανιέρα με τη θέα. Ναι. Ναι. Στο μπαλκόνι. Να βλέπω τον ωκεανό. Ναι. Ναι. Όχι, σαν εικόνα και ναι. εμένα έτσι μ' αρέσει. Ναι. Απλά επειδή δεν είναι εύκολο. Ε, να το κάνεις, δεν υπάρχει ούτε ο χώρος ούτε το budget, ξέρω εγώ τι η ντουζιέρα έχει περισσότερο χώρο. Είναι πιο... Τώρα μπορεί να μην σκεφτόμαστε κάτι. Δεν ξέρω τι να μην σκεφτόμαστε. Ε, αλλά... όχι, κοίτα, η ντουζιέρα. Καλή, αυτή που έχει το μεγάλο το τηλέφωνο από το ταβάνι, που πέφτει ναι. ακριβώς ακριβώ από πάνω σου, που είναι σαν να είσαι σε τροπικό δάσο με βροχή. Ναι. Είναι. Περφέξιο να καίγεται έτσι στο δέρμα σου. Να βάλει το δέρμα ζεστό. Ωραία. Τέλειο, τέλειο. Απλά εντάξει, πρέπει να έχει λίγο ευρύ χωροχό. Ε, Ντουζιέρα, γιατί άλλω δεν είναι ωραίο. Τη σου είναι ωραίο πάντω. Ναι, ναι, εντάξει. Επόμενο. Sneakers or boots. Sneakers. Ωραία. Άμα είσαι cowboy. Ρε φίλε, δεν, εγώ δεν το εννοώ έτσι. Το θεωρώ <laughs> τύπου <laughs> αρβιλάκι. Το αρβιλάκι μου. Ωραία, και πάλι. Όχι ναι, μόνο καλοκαίρι, νομίζω ναι. ότι το αρβιλάκι μου είναι το αρβιλάκι μου. Δεν θα το βγάλω ποτέ από πάνω. Παιδιά, πιο άνετο. Καλά, πιο άνετο το sneakers είναι το ξυπόλυτο. Αλλά σε παπούτσι ναι. είναι το sneaker. Εντάξει, είναι πιο άνετο, αλλά. Τέλο. Άμα μου λες να πετάξω τα sneaker μου ή τι αρβίλε μου, θα πέταγα τα sneaker μου όχι τι αρβίλε μου. Δεν νομίζω. Είναι και πιο εύκολα συνδυάσιμα θεωρώ τα σύνδεση. Όχι, όχι, σε αυτό διαφωνώ. Σε αυτό διαφωνώ. Που με την αρβίλα μπορεί να πα από το σούπερ μάρκετ με φούτερ μέχρι για ποτό. Με φορματάκι ταιριάζει, όντω. Για μένα το ποτάκι ταιριάζει με τα πάντα και όλα. Το sneaker είναι πιο δύσκολο να το ταιριάξει. Γιατί υπάρχει το πολύ sneaker, το πολύ αθλητικό, μετά υπάρχει το πιο street, μετά το πιο τέτοιο. Για yep, τι θέλεις να πεις? Όσα σνίκερ μου έχουν αγοράσει, έχω πάρει, εγώ δεν τα έχω φορέσει ποτέ στη ζωή μου από το γυμνάσιο. Τι. Okay. Φοράω μόνο αρβίλες. Όχι ρε φίλε, δεν μπορώ να αλλάξω την άνεση. Κοντό, το πιο κοντά που έχω φτάσει είναι ένα τρίπατο σνίκερ που μου πήρε η Κατερίνα πριν δύο χρόνια, που είναι οριακά όχι αθλητικό. Και νομίζω όλα τα υπόλοιπα που έχω αντί για αρβίλες πλέον είναι αρβίλα απλά σε κοντό. Α, όχι, Έχεις εγώ και δεν είναι ο Oxford, μου λέει, και κάτι τέτοια. Εντάξει, μιλάμε τώρα για την περίπτωση του ανθρώπου που δεν θέλει να είναι άνετη όταν φοράει παπούτσια. Η Καταρίνα δεν θέλει να είναι άνετη. Όλα αυτά τα okay. παπούτσια είναι πραγματικά. σου προκαλούν πόνο. <laughs> δεν σου προκαλούν Επέρα okay. από όνειρε, δεν Άρα παντόφλες. Η άποψή τη είναι πολύ αντικειμενική. Έχει <laughs> <laughs> τα sneakers που λέει, επειδή έχουμε τα ίδια. Είναι άνετα, αλλά είναι άνετα. 4 στα 10. Δηλαδή, μπορώ να χορέψω, μπορώ να βγω με αυτά, δεν είναι γόβα στη λέτο, ναι. αλλά είναι τρύπατο σνίκερ με σκληρό πάτο. Δηλαδή μου δίνει 15 πόντους ύψος. Φαντάζεσαι ότι δεν θα είναι άνετο ναι, ναι. όπως είναι, ας πούμε, εν έρθος. Ναι, ναι. Εγώ το παπούτσια... Ποιο, τι παπούτσι έχει, τι ποιο είναι το, τα μπαφαλό και αυτά. Τύπου τέτοιο είναι, αλλά δεν είναι τέτοιο. Είναι μούφα, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Τύπου fast fashion, είχαμε βρει κάτι sneakers εκεί. Το okay, Εγώ ναι. το παπούτσι άμα με χτυπήσει και καινούριο να είναι, πρέπει να μην το ξαναβάλω ποτέ. Ε, καλή ώρα τα παπούτσια ε. που πήραμε. Τώρα πρόσφατα θα, να πάμε Θα Ιταλία. το προσπαθήσω. Θα το προσπαθήσω. Ωραία. Δεν δε σε χτύπησε αυτό που σε είπα. Τι χτύπησε, Ένε, στο δαχτυλάκι. Ναι. Ποιο δαχτυλάκι, ναι. Σαν παντόφλα. Είναι παντόφλα και το χτύπησε. Ναι, είναι ναι ρε, το στο χτύπησε ναι. ε, ε, Σαν Άμα αλλά... τα φτάνουν ρε, φτά, φτιάχνουν λάθο και εγώ να σε ενημερώσω ότι έχει κάτι που μεγαλώνει στα κουντεπιέ. Ναι. Thank you. Προς περάσπιση του, εμά να με είχε χτυπήσει σε όλη τη φτέρνα γύρω οριστε, γύρω. Όριστα, παντός... Υπάρχουν άνθρωποι έχετε, που είναι ευαίσθητοι τα ποδαράκια του τους είναι λεπτεπίλετα φτιαχμένα. Τα δικά σου είναι λεπτεπίλετα. Ναι. Τώρα, ναι. ναι. Έλα, βγάλε την πατουσάρα τώρα. Και με αυτό πέθανα. Τα χάρισα, παιδιά, τα χάρισα. Εγώ έτσι τα κάνω. Θα τα χαρίσω. Όχι, όχι. Πρέπει να τα φοράω για σένα. Μια φορά να γίνει λίγο σοβαρό άντρα και όχι γυμνάσιο. Έτσι είναι πάντα. Θέλω να σε βλέπω, ρε παιδί μου, και Μαλάκα, θα μπορούσε να είναι Ιταλό. Μα. Καλά. Απέχουμε πολύ. Μαλάκα, άκου, άκου τι σου λέει. Άκου τι σου λέει. Τι με κοιτάς έτσι. πάει Ιταλία. Έχουν στείλει Ιταλοί. Τι. Τα βλέπει. Τα βλέπει. Γι' αυτό σου λέω αφορά τα παπουτσάκια σου, αγάπη μου, φόρατα. Δεν έχω εγώ στυλ Mm -hmm. να πεις τώρα, ε. Το στυλ το δικό μου. Δηλαδή, εσύ. Τη Δανάη. Η Κατερίνα θα πει σε μένα δεν έχω στυλ. Που την έχω δει. Το, το, το ε, όχι, χρόνο. έχει. Δεν έχει έχω, στήλ. τη δουλειά όντω έρχομαι το λέτσο. Αλλά ρε φίλε, ναι, ναι αυτό είναι στυλ στο όμως. Γιατί που σε έχω δει έξω. Τι λε, ομορφούλα ήμουνα. <laughs> Πού είσαι, ομορφούλα <laughs> <laughs> Αφού σε είδε την προηγούμενη φορά και κάνω. Ο, ο παππού τη. <laughs> <laughs> α, <laughs> όχι αυτή. Είναι. Φοράει τα πουκάμισα του παππού και βγαίνει έξω, παιδιά. Δεν κάνω πλάκα. Έχει μια χαρά στυλ. <laughs> ναι, 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 Και τα γόρι μου τώρα okay. που το έχω φτιάξει. Έχει... Όχι αυτήν την πλούζα, έχει... δεν μου αρέσει αυτήν την πλούζα. Δεν αρέσει αυτή την πλούζα. Το ξέρω, το έχουν πει κι άλλα, αλλά έναν δεν μου αρέσει. Ακριβώ. Ε, έχει το στυλ που δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν είναι. Πιτζάμα ή ρούχο. Ή πιτζάμα ή ρούχο, ή, άμα είναι άστεγικο ή έχει σπίτι να μείνει. Εγώ <laughs> έχει αυτό το στυλ. Έτσι που πολύ δυσκολία. Ωραία, πας να σου πω κάτι. σε ένα κάδο σκουπιδιών, κάνει έτσι. <laughs> ωραίο. Σοκ. <laughs> <Cool. laughs> Και πα μοναστηράκι. <laughs> Ή, να Όχι, πα κουκάκι. Πες για το κομμωδίνα που βρήκε γίνουμε... από τον άφλιο. Περίμενε. Όταν <laughs> γίνουμε πολυεθνικοί, <laughs> ναι. να σου έρχομαι Κοτσονάτη, τώρα που είμαι στο στούντιο και απλά θέλω να το μιώνεις, το μειώνει και... την δουλειά μα. Είχε πει, είχε πει mm, ε, στι αρχέ που κάναμε. Κλείνουμε κοντά ένα χρόνο. Τι, τώρα, 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 τώρα Οκτώβριο έχουμε κλείσει. Τώρα έχουμε κλείσει. 13 μήνε. Ναι. Ah. Ωραία, στην αρχή <laughs> είχε πει ρε παιδί μου ότι λόγω τη παλιά τη δουλειά είχε πάρει όλο που καμισάκι και τέτοια. Και μου λέει τώρα δεν έχω τίποτα να φορέσω. Πρέπει να πάρω φόρμε και μαλακίε. Γιατί εδώ είμαστε. Γιατί κάμισα για τη δουλειά. Όχι για τη την παλιά δουλειά, ρε παιδί μου, είχαμε ένα. Και εγώ θα ήθελα να την είσαι. Ψιλοκαλό τρέσκο. Μην είσαι κρύβουλα, αλήθεια. Όχι, <laughs> okay, εννοώ να έχουμε όλα τα. Να έχουμε, <laughs> <όλοι> ντρέσ... <laughs> έχουμε τρέσκο καλό, αυτό <laughs> θα έλεγα. <laughs> Αφού είπε και εγώ θέλω να ντύνεσαι. <laughs> ναι, το εννοούσα για όλου. Οκ, okay, συγγνώμη, έχω ένα πρόβλημα έκφραση. Να σου πω κάτι. Ναι. Είναι boomer. <laughs> Είναι πραγματικά boomer. Είναι boomer, δεν γίνεται. Ρε πάτε καλά. Είναι full boomer, γάμισε τα. Εντάξει. Ναι, ρε παιδί μου, ότι όταν είσαι σε ένα γραφείο, ειδικά σε διαφημιστική που δούλευα εγώ, το αφεντικό μου όντω κιόλας... Ωραία, κι εγώ με κουστούμι, έτσι κι όλοι με τέτοιο. Έτσι, να σε κουστούμι, ρε, ναι, ναι με, δεν αντέχει με γραβάτα. Ναι, 20 λεπτό. Ναι, Στίχημα, ναι. βάζω τώρα, ό,τι θέλει. Αφού εδώ ε, βλέπαμε τα t που του διάλεγα για να παραγγείλουμε και μου λέει, Όχι, η λαιμόκοψη πολύ σφιχτή. <laughs> ναι, κοίτα, το look, το κουστούμι μου αρέσει. Έτσι. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει λόγο. Τον είχα γνωρίσει τον Δημήτρη Φρούσε έτσι, μέχρι εδώ. Oh, Όχι, ούτε καν. Yeah. Ναι, 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 ναι. Yeah. Ούτε καν δεν ήταν μέχρι εκεί. Ναι, yeah, σου δείξω φωτογραφία. Yeah. Ναι, μαλακίε. Κλαρίνα. Yeah. Έχει φωτογραφία στο μαλακίσαι. Facebook καταρχά. Ένα, ένα έτσι ήταν. Ναι, ναι, έτσι, έτσι, έτσι. Ναι, ήταν. ναι, ναι, έτσι ήταν. Περίμενε, περίμενε. Δημήτρη. Σαρα... Πείτε, πείτε εσεί μέχρι yeah, να βρω φωτογραφία. να σιγά μην έχει βγει. Τα δει that. Αχ, περίμενε. Θα πάω στα τάξη σου. Δεν είναι αυτό βέβαια. <laughs> Περίμενε. Ωραία, για προχωρά. Ε, λοιπόν, χωνάκι ή κυπελάκι παγωτό. Α, χωνάκι. Χωνάκι είναι καλύτερη απόλαυση. Ε, το κυπελάκι βολεύει όμω. Mm. Δηλαδή λε, πρέπει να. Να, ξέρω εγώ, να πάω και με τα μάξι 10 λεπτά πιο κάτω, τα αφήνει και δίπλα στο μάξι στο τέτοιο, στο φανάρι, τρώσει λίγο, συνεχίζει. Ε, όχι, χονάκι είναι πιο νόστιμο απλά. Δεν είναι πιο νόστιμο. Είναι απλά καλύτερο με το χωνάκι. Μπορεί μπορείς ναι. να κάνεις... Τρως και το χονάκι. τι λέμε μια... τώρα. Όχι, ξέρεις έχει μια απόλαυση το ότι τρο... κρατάς το παγωτό σου. Είναι λίγο πιο παιδικό, αθώο, ωραίο. Το βέ που δεν φορούσε... Ναι, 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 ναι. Το Περίμενε. Δε που δε ναι, δε, δε θα το δεν φαν... φορούσε. Το που δεν φορούσε. Δεν φανεί. Στείλ το μου, Messenger θα μπει στο μοντάζ. Ωραία. Αυτό είμαστε σε κλαμπ εκείνη τη μέρα. Ε, μου έχουν στο πέσει όλε πάνω. Ναι, ναι, okay. ναι, γιατί είναι λογικό. Okay. Και τράβα από εδώ, τράβα από εκεί, πέφτει. Ωραία. Λονικό. Ένα χρόνο τράβει στη μικρή Ολλανδέζα. Αυτό ναι. που έχω καταφέρει είναι να προβλέπω τα το του Δημήτρη. <laughs> είναι αυτό είναι. Ναι, αλλά όχι να μην γελάσει. Okay. Oh. Τη φωτογραφία έστειλε, έστειλα, ρε, για, το, για, να μπει εδώ στο Επίσης πάνω. Επίσης, να πω σε αυτό το σημείο, θα πω κάτι σοβαρό, δεν έχουμε πει τίποτα σοβαρό σήμερα, oh. αλλά <laughs> θέλω να σταματήσει το cat calling όταν τρώμε παγωτό ή μπανάνα οι γυναίκες. Ναι. Γιατί... Ναι. και. Δηλαδή, άσε δηλαδή, με. Πώς δηλαδή, πώς τη την πάνε να δηλαδή. <laughs> Πραγματικά. Λες και είναι κάνα πήγα, Ναι, τι, πήγα, τι, γίνεται. Πήγα να, πήγα να σκεφτώ ότι, να πω ότι, από πω, τι φυλακία. Αλλά έκανα το ίδιο αστείο πριν. Πριν από λίγο μία... με το μικρόφωνο. Όχι, πριν από. Α, Α δεν το έκανα, Επίτροπε, αυτό με το μικρόφωνο. Ναι, ναι αλήθεια. Ναι, δεν μου έκανε έτσι. <σχ> Σου έκανα έτσι και καλά. Να έρθει πιο, <σχ> νά πιο κοντά. Να έρθει πιο <σχ> κοντά. Ωραία, μαλάκα. Βλέπει μόνη τη. Αλλά... Ε, είχαμε την μπανάνα που έδωσε στην Τζίλη mm. για να τη φωνάξουμε και έκανα <σχ> το ίδιο αστείο. Α, ναι. Όχι, αυτό. Να... Και προχωράμε στο επόμενο. αυτό το κάτω κόλλινο όμω, άμα το κάνει σε κάποιον που δεν ξέρει, είναι σούπερ κρίμα. Στο δρόμο, cringe. ρε. Εγώ έτρωγα μια μέρα μπανάνα, θυμάμαι κάπου περπάταγα τώρα στο κέντρο. Και εγώ στο μετά ένα μηχανάκι κοπέλα. Και, και είμαι στο στάδιο πλέον που έχω σταματήσει να. Αλλά έχω βα... αρχίσει να απαντάω. Είναι... Και απλά του λέω, Έχ... δεν έχει ξαναδεί ποτέ γυναίκα να κάνω τρώει μπανάνα. Συγνώμη που γελάω, αλλά είναι κομικοτραγικό. <laughs> είναι. <laughs> πιο <δάθεια. laughs> βαθιά. Μαλάκα είναι. Δεν μπορεί να βλέπει πώ είναι ζωή μα. Ε... Ή ξέρει, εγώ που λε, ωραία, θα γλύψει το παγωτό, μην κάνω mm. έτσι. Ε, να το ευχαριστηθώ, κάνει. Ή μην το βάλω όλο. Ναι, μα... <laughs> Μαλάκα, εγώ παίρνω το παγωτό και κάνω. <laughs> δηλαδή θέλω. Ε, δεν δε, χο... δε χορταίνω, ξέρω εγώ. Okay. Okay. Α, το βλέπει, μου κάνει το ίδιο. Okay. Άρα τα ίδια μου κάνετε. Όχι. Mm. Okay. Ναι, γιατί άμα βγει εσύ με παγωτό ναι. και κάνει έτσι το δρόμο. Έτσι σου φωνάζουν. Πού σε μορικάβλα. <laughs> 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 σε τι. Γιατί <laughs> δεν μου κάνει. Γιατί γελάτε όλοι. Ωραία. φαντάζομαι το Δημήτρη να κάθεται έτσι με την μπάκα. Δεν λέω ότι έχει μπάκα, λέω ότι έχω κι εγώ μπάκα, αλλά έχουμε και οι δύο μπάκα. Με την μπάκα έτσι να το γοτό και. Πού είσαι μορικόβλα! Να το κάνουνε. Το γλύφει πολύ ωραία. Το γλύφει ωραία το παγωτό, μωρό. Η τέτοια δεν τα έχει κάνει αυτό. Ποια. Στη Θεσσαλονίκη που έκανε κάτι κόλλινγκ σε άντρε. Α, η Πολύ ωραίο βίντεο. Θέλω σπαρτού. Ωραία. <laughs> Επόμενο, αν και ήδη νομίζω ξέρω την απάντηση τη Δανάη, <laughs> που μάλλον είναι μια απάντηση αντίθετη του Δημήτρη, θα μου πείτε, κάνω προβλέψει <laughs> τώρα. Τηλέφωνο ή μήνυμα. μήνυμα, παιδιά! Δεν το σηκώνω τα τηλέφωνο, τέλο. <laughs> και μήνυμα, ούτε καν πάντα έτσι. Εγώ είμαι αυτό ο τύπο που ή θα σου απαντήσω στα τρία <laughs> δευτερόλεπτα ή δεν θα σου απαντήσω ποτέ. Πολύ ωραίο. Είναι ό,τι χειρότερο. Εγώ ε... θέλω κάτι τηλέφωνο. Και άμα θέλω κάτι τη δανάη που μου σπάει τα νεύρα. Γιατί... Μιλά εσύ. Τι. Που σε έχω. Πόσε φορέ έχω πάρει τηλέφωνο και δεν έχει. Σε έχω πάρει ένα λεπτό μετά πίσω. Νομίζω έτσι, έχω πάρει ένα εκατομμύριο φορέ, δεν έχει απαντήσει ποτέ. Αυτό ποτέ. είναι σαν θόρυβο. Ποτέ. Mm -hmm. Μα και εγώ το έχω στο θόρυβο. Πάντα. Α, δεν έχω ποτέ σε. Ο, uh, ο Δημήτρη, α πούμε, με παίρνει πάντα τηλέφωνο. Η yeah. Δανάη θα μου στείλει ηχητικό. Που είναι ουσιαστικά ah. τηλέφωνο. Δεν μαλάκα είναι τηλέφωνο, το τηλέφωνο, γιατί το βλέπει όπου το γουστάρει. Και απαντά από τις... τα ηχητικά μηνύματα. Είναι τέλεια. Είναι ό,τι καλύτερα. Που θέλω τώρα να θέλω κάτι τη Δανάη και να μην μου ποντάει. Ναι, yeah. yeah. Και να είμαι σε Ιησοή φάση. Και να είμαι σε φάση πρέπει να την πάρω τηλέφωνο, δεν θέλω να την αγχώσω και όλα ταυτόχρονα. Γιατί ξέρει, είναι αυτό το. Γιατί άμα θέλω απάντηση, άμα είναι για δουλειά, ρε παιδί μου, εγώ είμαι σε φάση να σε παίρνω τηλέφωνο μέχρι να τη σκόζω, δεν με αφορά. Εντάξει, δεν έχει τύχη. Ακόμα. Ναι. Κάτσε, δεν Οκτώβριος. Οκτώβρη. <laughs> Εσύ, Άρα... Κατερίνα. Ε, τίποτα από τα δύο. Αφήστε με ήσυχη, ευχαριστώ. Πετάω το κινητό μου, δεν θέλω το Στείλτε μου ένα περιστέρι. Με μήνυμα. Από κοντά, από κοντά. Από κοντά. Άμα βρεθούμε τυχαία στον δρόμο. Στείλτε μου μιμ ή γατιά είναι η Κατερίνα. Τέλεια. Κι εγώ επικοινωνώ με μιμ και με κυφάκια. Αγαπώ. Τα γκυφάκια είναι ό,τι πιο σπαστικό. Όχι, είναι τα έλια, και άμα τα είσαι από με πολύ Να κολλάει μέχρι να φορτώσει, να δει τι σου έχει στείλει ο άνθρωπο. Ποιο δεν ή, έχετε... ή να μπει στο γκύφι ή τη μαλακία γιατί πρέπει <χι> να. Άντε ναι. να διαλέξει εκεί πέρα μετά. Ναι. Κάθε μία ώρα. Ε, όχι, ρε παιδιά, έχει κάτι στο μυαλό σου ότι θέλει. Ένα vibe. Ωραία, πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσουν τα γκίφι πάρα πολύ, αλλά δεν συμμερίζονται πολύ την ευχαρίστησή μου, την, ικανοποι... την το love language μου. Α, θα μιλάμε με γκύφ Ωραία, σε βλέπω. Πολύ ωραία. Και το τηλέφωνο σου δεν έχω, πλάκα-πλάκα. Μαλάκα, τραγικό ρε <ΣΣ> Δημήτρη! <ΣΣ> Δημήτρη! Τι είπα πάλι! Ρε, όχι, πραγματικά, Α, πώς γίνεται τόσο τηλέφωμα. καιρό να, να την έχουμε και να μην είσαι τηλέφωνό τη. Ε, δεν ξέρω, δεν χρειάστηκε μέχρι στιγμή. Oh my God! Το έχεις, γιατί ήταν να συνεργαστούμε για πρώτη φορά... Το ναι. Christmas party. Oh, ah, με πήρε μια πάρα πολύ Μπορεί να σύσμα. το σβήσα. Ναι, καλά, είχα μην το σβήσει. Όχι, δεν το έσβησα. Απλά δεν θα το αποθηκεύσει. Απλά θα το αποθηκεύσει η Κατερίνα 4. Εντάξει, σα ξαναστείλει. Ωραία. Α, όχι, εγώ είμαι άνθρωπο που αποθηκεύει όνομα, επώνυμο και επάγγελμα από που είναι και όλα κεφαλαία αγγλικά. Όλα. Και δεν σε παίρνει ποτέ τηλέφωνο. Ναι. Απλά ναι. τα έχει οργανωμένα. Ναι, ναι, ναι. <laughs> και δεν χρησιμοποιείτε. Ναι. Ίσως η λειτουργία του τηλεφώνου που χρησιμοποιεί λιγότερο η Δανάη. Mm. Και είναι yeah. ο λόγο που έχουμε τα τηλέφωνα να ενημερώσω σε αυτό το σημείο. Yeah. Πλέον όχι. Ο λόγο που έχουμε τα τηλέφωνα είναι για να βγάζουμε selfies. Mm, mm. Κάτι στο οποίο είμαι πολύ καλή. Ε... <laughs> όχι, όχι. Μήνυμα τα παιδιά. Στείλτε μου μήνυμα. Όχι, μην μου στείλετε μήνυμα. Δεν θα απαντήσω. <laughs> στείλτε στο Δημήτρη. Ο χειρότερο τρόπο επικοινωνία είναι τα mail. Τέλο. Εννοεί ότι είναι πολύ ξύλινο. Σαν... <laughs> όχι, όχι. Επειδή έχω πολύ όγκο και έχω βαρεθεί. <laughs> Ωραία, λοιπόν. Επόμενο. Ε, χρυσό ή ασίμι. Φοράω συνήθω ασίμι. Αλλά μου αρέσει το χρυσό. Δεν μου αρέσει καθόλου το mix and match. Χρυσό με που τα συνδυάζουν. Ε. Ε, αλλά νομίζω φαίνεται ξεκάθαρο. Εγώ νομίζω... Και ότι... αυτά τα φοράω κάθε μέρα, όλη μέρα. Δηλαδή τα έχω τόσα χρόνια τώρα και τα φοράω συνέχεια. Οπότε ασίμι. Αλλά μία στο τόσο έτσι, χρυσό για αλλαγή. Εγώ θα το πω πιο Πολύ αισθητικά. αισθητικά το λέω και Όχι αυ. πάνω μα. Ah. Σε σπίτια, σε design ah, okay. και τέτοιο. Το χρυσό μπορεί πάρα, πάρα, πάρα πολύ εύκολα να γίνει kits. Πάρα πολύ εύκολα. <χει> <γκυάλω> <σκυάλω> στο σπίτι, εμένα μου αρέσει το χρυσό. Αρέσει το... Στο design μου αρέσει το <CPU> χρυσό. είναι πιο, πιο ζεστό. Απλά πιο είναι πολύ εύκολα να γίνει kits αυτό. Εμένα μου αρέσει το kits. Ε, βέβαια, αν το κάνει σωστά, γίνεται wow. Ωραία, σεξουαλ. Πάνω μου ή σε άλλου. Πάνω. Τίποτα από τα δύο. Δεν θα μπορούσα τίποτα να έχω. Ούτε στο λαιμό, ούτε στα χέρια μου. τίποτα. τόσα αυτά. Ωραία, φαντάζομαι μένα και το Δημήτρη με χρυσά κοσμήματα. Γεια Σε ποια περιοχή έχει Αθήνα μα τοποθετεί. Θα έχω εγώ τον τέφι. εδώ θα μαζεύω τα λεφτά. Εντάξει, όχι, είστε υπερβολική Καλά, εντάξει, τέλο πάντων. Επόμενο. Να δουλεύει σαν ομάδα, ομάδα, working as a team ή working alone. Ομάδα. Ε, νομίζω πριν <laughs> την ομάδα θα έλεγα working alone, γιατί θέλω να είμαι γενικά μόνη μου. Αλλά ειδικά μετά από τη χθεσινή μέρα, νομίζω ομάδα. Αλήθεια. Ναι. Okay. Ε, είναι ότι καλύτερα. Χθες είχαμε γυρίσματα, είχαμε να γυρίσουμε τέσσερα TikToks, ε, με διαφορετικά outfits. Άλλαξα 13 outfits συν το δικό μου που έπρεπε να το φοράω συνέχεια γιατί αλλάζαμε και locations οπότε πρέπει να φοράω στα κανονικά μου ρούχα. Και επίσης το οποίο... αυτά θα επιστρεφούν όλα οπότε δεν πρέπει να χαλάσουν, δεν πρέπει ναι. να είναι τα ακριβώς. του, τα παπούτσια να είναι μην πατήσουν. Είναι για το πατήσουν. συνεργάτη μας, ξέρω εγώ, για το δικό του account, ρε παιδί μου. Είναι ε, για το συνεργάτη μας στην About You που την αγαπάμε και πολύ και τη λατρεύουμε. Ε, και πώς το λένε, δεν είναι χορηγό μόνο αυτό το βίντεο, απλά έχουμε εκεί τόσο τη συνεργασία μα. Και ήταν μια μέρα κουραστική. Είναι αρκε. Πάντα, πάντα δυσκολεύομαι να παραπονιέμαι για αυτή, για αυτή τη δουλειά, Γιατί πάντα σκέφτομαι τον, τον άλλον που θα το ακούει αυτό και θα λέει. Όχι, εγώ δεν ξέρω. Αλλάζει ρούχα και είναι κουραστικό. Αλλά όντω φτιάχνει. Τι αλλάζει ρούχα. Ωραία, <laughs> να πω σε πολύ γρήγορο ότι πρέπει να έλεγξει αν έχουν έρθει όλα τα πακέτα, να φτιάξει τα outfits, να δει τι ταιριάζει με τι, να στείλει να... τα θέματα, να, να απαντήσει. Αυτό να... είναι το πριν. Σκέψει τώρα mm. πάμε στη φωτογράφηση. Πρέπει να απλώσω όλα τα πράγματα. Μου ήρθαν όλα, έχουν έρθει σωστά. Να κρατήσω του κωδικού, να κρατήσω τα καρτελάκια, να κρατήσω τα κουλάκια, γιατί πρέπει να επιστραφούν. Μάνι, μάνι, αυτό είναι ένα δύο ώρο. Το μακιά, το μαλλί. Ε, μακιάζ, μαλλί που πρέπει να γίνει αυτό. Ταυτόχρονα. Μετά έχει να κάνει. Δεν ξεφεύγουμε νομίζω. Βέβαια. Ναι, τέλο πάντων. Ναι. Είναι μεγάλη διαδικασία. Όντω και έχει και πολλή δουλειά. Άμα αλλάζει και location, δεν είναι ότι κάθε σε βγάζει, φεύγει. Ναι. Εντάξει, και... είναι ένα εξάωρο με δεκάωρο θα πάει η δουλειά. Κάπου εκεί. Ε, ναι, α πούμε, χθε. Ε, ενώ κουραστήκαμε. Δεν κουράστηκα ψυχολογικά, ρε παιδί μου, γιατί. Εγώ, εγώ ήμουν ουσιαστικά το μοντέλο το τέτοιο. Ο Δημήτρη έκανε το βίντεο. Η Κατερίνα η μία έκανε τι φωτογραφίε. Η Κατερίνα άλλη μάζευε, ξέρω εγώ, όταν έβγαζα το ένα ρούχο και μου είχε έτοιμο το επόμενο ρούχο. Οπότε όλο κυλούσε πολύ ρολόι. Οπότε, παιδιά, ομάδα. Και είναι. Ομάδα! Για να καταλάβουν λίγο και το backstage. Είναι πάρα πολύ εύκολο όταν πα σε μια φωτογράφηση, σε ένα γύρισμα, είναι πάρα πολύ εύκολο άμα δεν έχει βοήθεια, κάτι. Πολύ μικρό να σου χαλάσει. Δηλαδή, άμα, άμα είμαι εγώ και κάνω και το βίντεο και τη φωτογραφία και έχω το θέμα στο κεφάλι φτιάξει, που δεν έχει καμία σχέση το θέμα που έχω φτιάξει στο κεφάλι μου με το θέμα που έχει δανάει στο κεφάλι τη, και προσπαθούμε και είμαστε σε τριβή το τι θα κάνουμε εκείνη τη στιγμή, ναι. γιατί δεν μπορούμε να το αλλάξουμε να πάει άλλη μέρα γιατί έχουμε άλλα να κάνουμε. Ε, και μου λέει, ωραία, φέρω αυτό και εγώ δεν ξέρω τι θα φέρω και πρέπει να μου μιλάει. Άρα θα πρέπει να, τα, να κάνουμε και δύο την ίδια δουλειά. Ε, αλλά δεν μπορούν να χωριστούν και είσαι, είσαι σε μια τριβή και σου χαλάει όλη μέρα. Είσαι μετά στο τέλο κλείνεστε στα δωμάτιά σας ξέρω. Ε, εγώ θα έλεγα καταλαβαίνω την αξία που έχει κάποιος να κάνει καριέρα να αναπτυχθεί μόνος του. Αλλά για να φτάσει και να αναπτυχθεί 100% δεν μπορεί να το κάνει ποτέ αν δεν έχει μάθει την αξία τη ομάδα και το πώ να λειτουργεί μέσα σε μια ομάδα. Κανένα δεν αναπτύσσεται μόνο του, ξέρω εγώ, εκτό αν έχει βολφραντζίδικα. Σε εγώ. Όχι, και εκεί θε και άλλου οδηγού. Ναι. Και εντάξει, ναι. να πούμε ότι γενικά το να παράξει βίντεο είναι μια ομαδική δουλειά. Ναι. Δεν είναι. Μια ναι. ατομική δουλειά ναι. σε οποιοδήποτε κλάδο έχει να κάνει με την παραγωγή βίντεο. Ναι. Απλά, απλά δεν είναι κάτι που σπουδάζει ή κάτι που μαθαίνει. Ειδικά αυτό που κάνουμε εμεί στο YouTube. Δεν, δεν είναι οι όροι όπως το τηλεοπτικό, mm. έτσι, και πάνω σε αυτό ε, διαμορφώνεται και η δουλειά. Άμα ήταν να το κάναμε ίδια, ίδιο τηλεοπτικό, υπάρχουν σκαλέτες. Yeah, το yeah, πώς yeah. θα στήσεις κάμερες, το πώς θα μιλήσεις, ο χρόνος που θα μπουν οι διαφημίσεις. Εδώ πέρα είναι άλλη προσέγγιση με τους χωρικούς. Yeah. Εγώ, είναι, είναι τελείως άλλα. Άρα πρέπει να τα μάθεις και πάνω στην προσωπικότητά σου. Ναι, και αυτό που έχουμε δηλαδή με την ομάδα όπως είμαστε τώρα, το ότι γυρνάμε σπίτι και το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι πω, που, τι βγάλαμε, τι, ωραίο υλικό. Ενώ πιο παλιά θα ήταν πω μαλάκα πρέπει να το ξανακάνουμε αυτό. Κι α είχε και ωραίο υλικό, έτσι. Αλλά σου βγάζει την ψυχή, ίσως να ήσουνα... drain τελείω. Οπότε ομάδα. <laughs> ναι. <laughs> Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι στο ομάδα γύρισμα. Ε, μοντάζ γίνεται το καλύτερο. Εντάξει, Ζαλά, όχι, μοντάζ δεν γίνεται μαζί, μολ. ρε. Δεν Καθόλου, δεν, δεν γίνεται. Και επίση, μου αρέσει, αρέσει να δουλεύω και κάποιε μέρε μόνη μου. Τύπου είτε είναι μοντάζ, Ναι, είτε ναι, 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 ναι. Να κάνει mood board, να φτιάχνει οργανωτική δουλειά. Εννοείται υπάρχουν τέτοι. και αυτέ οι ημέρε. Αλλά γενικά είναι ομάδα το καλύτερο. Και, Έχει και παραπάνω μυαλά. Δηλαδή, θα πει ο ένα μία ιδέα. Θα την εξελίξει ο άλλο λίγο. Δηλαδή, α πούμε, από τότε που ήρθε η Κατερίνα, κάναμε το, τα Tinder και αυτά τα βίντεο που είναι πολύ ευχάριστα. Ναι. Δεν θα τα έκανα μόνη μου γιατί. Ενώ ξέρω ότι κάνουν τέτοια βίντεο, δεν σκεφτόμουν ότι μπορώ να κάνω και εγώ κάτι αντίστοιχο και λέει αυτή την ιδέα και λέω ωραία να βάλουμε κριτική επιτροπή. Και έτσι μαζί δημιουργήσαμε μια καινούργια ιδέα. Είναι πολύ διαφορετικό να έχεις πολλά μυαλά. Το brainstorming γενικά είναι πολύ σημαντικό γιατί ξέρεις κάθεσαι και, και μαλακίες να λες μπορεί ναι, κάτι Ναι, ναι, να κλείσει όντως ναι. καλό. Ναι, γιατί άμα είσαι μόνο σου, μόνο από τον εαυτό σου περιμένει. Δεν να. Τελευταίο θέμα για σήμερα. Και μετά σε έχω δίπλα μου. Σε λίγο. Θα πάμε στου υπολογιστέ μα, με τα βροκιά μα, με τι μπάκε μα έξω. Έχω και καινούργια τηλεορασίτσα. Ναι. δεν το θα το δω ποτέ. Εγώ θα πάρω σου τηλεορασίτσα, τα παιδάκια. Μια χαρά. Τελευταίο θέμα για σήμερα. Θα μιλήσουμε για accents. Actions. Actions. Και, και γλώσσε γενικά. Γλώσσε. Ναι. Άνοιξε το ρε, παιδί. Ωραία, Opa, πιο... Να, να τεκμηριώσουμε. Μιλάμε για γλώσσε. Ε, πώς... Του σώματο. Εκεί δεν ήθελα να πάει το θέμα καθόλου. <laughs> και... <laughs> και... και, μετά με λέει με ένα μπούμερ <laughs> <boomer> και τέτοιο. Ο <laughs> <ήθανάει. Okay. laughs> Ωραία. Ε, κοίτα. Θα σα πω εγώ τι πιο καυλατικέ. Okay. <laughs> Ωραία όλες, όλα τα άξεν στο Ηνωμένου Βασιλείου. Ah, ah. Ναι, πεθαίνω. Ah. Ακόμα και τι βλάχικε, ακόμα και e. Welsh, ακόμα Manchester, και Ιρλανδική. Τα άλλα. Ναι, ακόμα και η Ιρλανδική. Όλο. Την Ιρλανδική wow. δεν την καταλαβαίνει γι' αυτό. Όχι, <laughs> 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 με Τέλειο, πεθαίνω. Με όλε αυτέ. Ιταλικά, full sexy. Mm. Και μετά Ισπανικά. Ε, εγώ θα τα έβαζα στην ίδια σειρά. Μ' αρέσουν και εμένα τα ιταλικά, αλλά στο τέλο θα βάζει γαλλικά. Όντω. Ναι. ναι. ρε. Γιατί σκέψω να ψευδίζω και να μιλάω και ισπανικά. Δημήτρη. Βούλευε Κάτσε τώρα μετά από το τσακωμό. Ε, το πάθο. <laughs> δυνάμωσε. Jesus. <laughs> Ωραία. Hey, τα γαλλικά μου αρέσουν, ναι, αλλά κάπω δεν ξέρω, τα έχω συνδυάσει πολύ αρνητικά Αλήθεια, με... εγώ το αντίθετο. Εγώ τα έχω συνδυάσει με του Γάλλου που είναι λίγο σπαστικοί και λίγο κομπλεξικοί με τη γλώσσα του ναι, και είναι λίγο ναι, βρώμικοι ναι. και είναι, η, η πόλη είναι γεμάτη ποντίκια. Οπότε κάπω δεν ξέρω. Δεν ένα ρομαντισμό όμω τα γαλλικό Δηλαδή Όχι. το ακού και. Καταρχά, δεν είμαι ρομαντική. Είναι ταινίε. Σου βγάζει έτσι ένα ωραίο feeling το, τα γαλλικά. Εμένα μου αφήνουν ένα ωραίο συνέστημα. Προτιμώ τα γερμανικά. Λε, 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 λε. Ρε, εγώ ταράζομαι. Μένα, εγώ όχι, ταράζομαι. Δεν μου αρέσουν, μ αρέσουν τα γερμανικά. Πραγματικά νιώθω αρέσουν. ότι είμαι σε στρατόπεδο και με μαλώνουν όταν μου μιλάνε γερμανικά. Όχι, δεν μου αρέσουν τα γερμανικά. Αλλά τα γαλλικά. Δεν σου, σου λέω την άσχημη γλώσσα, αλλά δεν, δεν είναι καυλατική για μένα. Πάντως για τα αγγλικά που λέγατε και πριν για όνομα εταιρεία. Πάρα πολλά στα αγγλικά, επειδή υπάρχουν και τα αμερικάνικα και επειδή υπάρχουν και τα, τα βλάχικα. Εγώ ξέρω λένε. αμερικάνικα, πήχε, δεν ξέρω τι ε, Ναι, κι εγώ. Εντάξει, ε, εγώ μπορώ να καταλάβω τη διαφορά. Ε, τα μίλαγα, τα αγγλικά, τώρα, τώρα την έχω χάσει και την προφορά και όλο το accent. Ναι. Όχι ότι μίλαγα ελληνικά σαν Άγγλος, έτσι δεν ήμουν βλάκας. Ε, αλλά π.χ. που λέγατε το Μπούφαλο, έτσι. Ναι. Κανονικά, αν το πάρουμε, είναι Μπάφαλο. Αλλά είναι, είναι, πρέπει να είναι αυτό σαν το Χούστον, γιατί και το Χούστον κανονικά ε, προφέρεται Χούστον. Απλά έχει περάσει, ακούγεται πιο ωραία, δεν ξέρω με το, με το χρόνο, ξέρεις, Πάνε Υπάρχουν και αυτά στη γλώσσα που αλλάζουν πολλά. Ε, έχει περάσει χιούστον Ναι, εντάξει. Ναι. Ε... Ας πούμε τα αγγλικά, τα British, όχι τα αμερικάνικα. Εμένα, εμένα δεν μ' αρέσουν δε... τα British. Ε... Τα... Ε? Τα... τα καθαρά δεν μ' αρέσουν. Σε σχέση με τα... με τα Northern που είναι πιο, πιο βλάχικα, τα λε. Εντάξει, είναι όχι. και ότι είχα συνηθίσει αυτά. Απλά μου βγάζουν μια υπερβολική ευγένεια που από ένα σημείο και μετά εμένα, μου φαίνεται λίγο σπαστικό. Ναι. Το Αμπέκιο δηλαδή, Πάδμ. Oh, no, oh. Δεν λένε το, το του, μεταξύ του. Όχι, ποτέ. απλά είναι ηρωνική mm. γενικά σαν λαό. Και mm. το χιούμορ okay. του είναι ηρωνικό. Είναι ηρωνική είναι οι Άγγλοι. Ναι, αλλά και ναι. το χιούμορ είναι ηρωνικό. Δεν είναι το ναι, αμερικάνικο. Ε, το έχουν μέσα του. Εντάξει, ναι. εγώ πεθαίνω. Εγώ... Το χιούμορ των Άγγλων και εγώ το έχω ναι, τόπο. Και εμένα μου αρέσει. Ναι, ρε το φίλε, δεν υπάρχει. Δεν ναι. υπάρχει ο σαρκασμό. Είναι... Και δεν ξέρω. Ε, γιατί στην Ελλάδα και σε άλλε χώρε. Ξέρεις, το έχουν αυτό, έλα, τι, χιούμορ, αγγλικό. Ναι, ναι, το είναι το, λίγο προσβλητικό, Ναι, ρε. το έχουν και όλες ότι είναι κακό. Αλλά άμα βάλεις κάτω τους μεγαλύτερους κομικούς και από τις μεγαλύτερες κομικές ταινίες ή σειρές, ξέρω εγώ, το, το The Office ήταν αγγλικό. Όλοι οι stand-up, η κοινότητα Stan... είναι άγγλοι, έτσι. Stand -up Έχει Αμερικανούς, κακο... ναι, αλλά... Ναι, αλλά οι μεγαλύτεροι stand-up comedians, νομίζω, είναι άγγλοι, έτσι Εντάξει, δεν ακολουθώ κανένα Ιταλό ή Γάλλο, αλλά πιστεύω θα υπάρχουν. <laughs> <laughs> ναι, ναι. Ωραία. Ε, αλλά μιλάμε τώρα για mainstream γλώσσες. Ναι. Ναι, εντάξει. Ας, 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 πά, ας πάμε... Ωραία, τα Ολλανδικά είναι καυλωτική γλώσσα. Όχι. Hey, will you that we... what can drink? ποια είναι καυλωτική γλώσσα. Αυτά Από αυτά με έριξε. What ben Αυτό και είναι βλάχικο, κατάλαβα. Ναι. Βλάχια. να ξέρεις ότι η Δανάη μιλάει τα Ολλανδικά σαν να είναι 9 χρονών, γιατί εκεί τα έχει μείνει. Δανάη θα πει τραγούδι. Το λεξιλόγιό μου, ναι, όντως δεν έχει εξελιχθεί. Έχει εξελιχθεί πολύ λίγο. Δεν ξέρω, α πούμε, να βρίζω στα ελληνικά, στα Ολλανδικά. Τα ε, βρίσκεται που ξέρω. Κλόνκεν! Τα... <laughs> τι είναι αυτό. Ο Μαλάκα. Μα το είχε πει ο Βαρκάρη. Κλότσακ, αγαπητέ μου. Α, ναι, κλότσακ. Κοντά, κοντά. Ναι, ναι. <laughs> θα, θα το καταλάβαινε <laughs> από την κίνηση. Η κίνηση αυτή δεν είναι Ολλανδική. Ναι, στην Ιταλία, α ναι. πούμε, τα έχουν αυτά. Έτσι. <laughs> δεν είναι μόνο έτσι. Αυτό, Αφακούλο, αυτό είναι η Ιταλία. Στην είναι είναι Ελλάδα στερεότυπο. έχουμε αυτό. Στην Ελλάδα έχουμε αυτό ναι. με το χέρι. Όχι oh, Ολλανδία... και, στην, και στην Ιταλία και στην το έχουμε Ιταλία, αυτό. Ναι, ναι, και ναι, και στην Ιταλία. Ναι. Μεσογειακέ χώρε όμω. Η Ολλανδία δεν έχει το χέρι αυτό. Ναι. Σηκώνω πολύ το δάχτυλο. Το κολοδάχτυλο. Μπέτσο. Ναι. Τι ναι. άλλο, ναι. δεν θυμάμαι. Εμά μου αρέσουν επειδή έβλεπα και κάτι ντοκιμαντέρ. ξέρει κάτι οι που μιλάνε με. Μιλάνε με κάτι τέτοια. σε κάτι ηθαγενή και Aboriginal mm, στην Αυστραλία είναι Δεν ξέρω πάντω αν μου αρέσει κάποια άλλη γλώσσα. Κοίτα, εμένα τα, μένα τα αυστραλέζικα αγγλικά μου αρέσουν. Και αυτό αρέσει, βλάχικο. Αρέσει, ναι, είναι ναι, ναι, βασικά ναι. οι Άγγλοι, μετά βλαχοαγγλικά είναι οι Αμερικάνοι. Τα Αμερικάνικα βλάχι δεν μ' αρέσουν. Όχι, ναι. είναι οι Αυστραλοί. Όχι, τα Αμερικάνικα είναι πιο βλάχικα από τα Αυστραλέζικα. Όχι, ρε. Χάλια είναι τα Αμερικάνικα. Πω, πω. Τα Αμερικάνικα δεν είναι τόσο βλάχικα. Έ, χάλια είναι πολύ άσχημα. Ε, εγώ βλέπω και YouTubers Αυστραλού που έχουν την διαφορά Σήμερα βασικά. Ε, ναι, και εχουν πάρα πολύ χιούμορ οι Αυστραλοί η ah, συγκεκριμένη που βλέπω, όχι τόσο. Α, ah, ναι, <laughs> όχι, όχι, Okay. Ε, αλλά οι, Αμερικάνοι όχι, ρε, μια χαρά μιλάνε. Όχι, oh, δεν μου αρέσει δεν κάτι. είναι και αυτοί... είναι πιο πολύ... γκέτο. Έχουν πολύ αργό οι Αμερικάνοι. Ε, Αναλόγω σε ποιο μέρο, γιατί είναι και τεράστια χώρα. Σε ποιο μέρο είσαι, δηλαδή. Στη Νέα Υόρκη παίζει να μην ακούσει τα αγγλικά. Ε, ναι, εντάξει, δεν το σύγκρινα με Γιατί δεν καταλαβαίνει κάτι. Ναι. Ναι. αλλά σε άλλα μέρη ακούς, ξέρω εγώ, που δεν έχω πάει άλλα <laughs> μετά δεν ξέρω σε κάτι πιο που δεν είναι τόσο γνωστό τύπου ρωσικά τύπου τουρκικά τύπου έχω προσπαθήσει ε, γνωστή κινέζα μου τέλο. Τελεσπα... κινέζα μου, έχει προσπαθήσει να μάθει λίγο κινεζικά mm. δυσκολεύτηκα Πολύ. Ναι, αλλά ναι, σαν ναι. Προφορά, ρε επειδή ναι. μου, αν σα αρέσει ή όχι. Δεν μου άρεσε, όχι. Καλά, δεν σου μιλάω να τα γράψω. Ναι. Να τα γράψω τρει ώρε. Καλά, ναι, ναι. Ε, λίγο πούμε... τα σουηδικά, εμένα μου άρεσαν. Mm. Δηλαδή που έκανα το μάθημα, μου άρεσε. Ναι, ναι, ωραία ήταν. Ωραία και όταν... μου αρέσει και όταν ακούω, επειδή καμιά φορά βλέπω και τυπάει, και, καμιά φ... και στο στους H3 που βλέπω είναι ένα Σουηδό. Οπότε ακούω. Μου φαίνονται σαν τα Ολλανδικά, αλλά λίγο πιο όχι. απαλά. Όχι. όχι, δεν μου φαίνονται σαν τα Ολλανδικά. Αλλά μου αρέσουνε. Έχουν πάντως ε, τέτοιες βόρειες... Ναι, ε, ε, έχουν πιο πολλά σύμφωνα ναι. συμ, ε, παραφωνίαντα. Ναι. ναι, ναι. Δεν, είναι, δεν υπάρχει ένα, ένα μιμ που είναι και καλά πώς λες μία λέξη στα γαλλικά, ναι. πώς λες μία λέξη στα ιταλικά και πώς τα λες στα γερμανικά, mm. που ναι, όλα τα γερμανικά είναι τελείως aggressive. Α, ναι. ναι. Ναι, ναι, ναι. ήταν ακριβώς. περίεργο. Ναι, ναι, ναι. Α πούμε, μπερδεύω Ιαπωνικά με Κινέζου. Ναι, εντάξει, και εγώ δεν δε μπορώ να τα ξεχωρίσω. Ha, εντάξει, σκέψουν να έρθει και ο Ιάπωνα, αν έρθει εδώ και Γερμανικά με Ολλανδικά. Ναι, εδώ εμείς ξε... δεν μπορούμε ναι, να τα ξεχωρίσουμε. Α, ναι. Α, ξέρει τι, ποια είναι πολύ περίεργη γλώσσα. Ποια. ποια. Τα ρουμάνικα, παιδιά. Τα ρουμάνικα. Ναι. Δε... Και Γιατί... τα αλβανικά θεωρώ περίεργη γλώσσα. Γιατί. Εγώ... Εντάξει, έχουμε πολλέ ομοιότητε. Έχουμε πολλέ έχουμε... λέξει που έχουμε. Μένα μου φαίνεται πολύ περίεργη γλώσσα. Πολύ διαφορετική από ό,τι ακούω συνήθω. Εγώ πάντως που τα άκουγα που έχουν μίξει με τα αρβανίτικα mm. και μου είχαν πει και λέξει. Ε, ε, μετά από χρόνια παίζουν και τέτοιο μίξες, ομοιότητες. Δηλαδή, ομοιότητες, ναι. Τα ρουμάνικα, ρε, τι ήθελα να πω, έχουν, νόμιζα ότι είχαν σλαβική βάση, τέλος πάντων, τελικά μία σχέση. Α, και εγώ έτσι νόμιζα έχουν λατινική βάση okay. και έχουν μέσα ιταλικές και γαλλικές λέξεις. Okay. Δηλαδή, πας να κάτω σε μάζα και σου λένε «σαλού». Τι σαλού ρε, πού είμαι, στο Βουκουρέστι ήρθα, ξέρω, δεν Δεν έχω πάει, οπότε δεν, δεν, νιώθω, δεν έχω ακούσει ρουμάνικα. Είναι λίγο περίεργη γλώσσα. η γλώσσα. Η, γλωσσολογία πρέπει να είναι τόσο φοβερή επιστήμη. Mm. Τόσο και επειδή είναι Α, ωραία, πάνω 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 σε αυτό, άνθρωπο, πάνω σε αυτό συμφωνείτε ε, που πλέον στο λεξιολόγιο μας χρησιμοποιούμε πολλές αγγλικές λέξεις γιατί ας πούμε είναι μια κριτική που τα ακούν, την ακούνε πάρα πολλοί youtubers ότι χρησιμοποιούν πολλά αγγλικά ενώ έχουμε τόσο πλούσιο λεξιλόγιο και τα λοιπά Πώς θα, θα, θα λεγώσουν ένα youtuber για πε μου γιατί κάποια πράγματα όντω δεν μεταφράζονται τι θα πεις ναι αλλά και κάποια ας πούμε ε, μεταφράζονται και πάλι τα λέμε στα αγγλικά Συμφιακός δημιουργός ναι. Και όχι, δεν, δεν νομίζω, δεν γίνεται. Επειδή είμαστε και πλέον παγκοσμιοποιημένοι, δεν γίνεται να μην χρησιμοποιήσει άλλε λέξει από αυτέ που έχουν καθιερωθεί. Ε, απλά θεωρώ ότι δηλαδή επαγγελματικά, άμα γράψω κάποιο mail, θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο ελληνικά. Ναι, συμφωνώ. Και, ξέρεις, ακόμα και δηλαδή, ακόμα και το engagement, έτσι. Θα προσπαθήσω να το γράψω στα ελληνικά να είμαι όσο πιο ξεκάθαρο γίνεται. Ναι. Γιατί πρώτον δεν ξέρει με αυτόν που απέναντι μιλά και θε να. Είναι και πιο επαγγελματικό, Ακριβώς, εντάξει. Ναι. Να δείξει δει, και ένα πρόσωπο λίγο πιο φόρμαλ. Έτσι, όπω είπα στη... τώρα, φόρμαλ και δεν είπα επίσημο. Ε, ναι. Στον λόγο μα, ναι, βγαίνει πιο είναι εύκολα. Είναι κάποιε λέξει που δεν εκφράζονται στα ελληνικά. Ναι, ναι αλλά είναι πολλέ όμω που εκφράζονται και, και πάλι χρησιμοποιούμε την αγγλική. Ναι. Όπω ναι. είπε τώρα το φόρμα, που του βγήκε πάρα πολύ αβίαστα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Θεωρητικά θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ελληνικέ λέξει, γι' αυτό θέλω να το συζητήσουμε, γιατί είναι μια κριτική που την έχουμε δεχτεί και εμεί και άλλοι YouTubers γενικά. Ναι. Εγώ θα πω ότι η γλώσσα δεν είναι κάτι σταθερό. Από πάντα εξελίσσεται. Εντάξει, αυτό δεν είναι εξέλιξη τη γλώσσα, Είναι. Όχι. Ως... Ναι, Τι έτσι είναι. Πας... Ναι, εξέλιξη τη γλώσσας δεν είναι να, να αλλάζει βάζοντα λέξεις από μία άλλη γλώσσα. Εξέλιξη τη γλώσσας είναι σιγά, σιγά σιγά η ίδια η γλώσσα ε, να μετατρέπεται. Μα ναι, δεν αλλά... δε ζει δε σε φούσκα, δεν είναι ναι. σε φούσκα η Δηλαδή δεν πήγαμε από τα αρχαία ελληνικά στην ναι, ελληνικά πώς το παρκάρω... γιατί μπήκαν τα γαλλικά στη μέση. Ναι, Εκεί θέλω να καταλήξω. Πώ η λέξη παρκάρο έγινε. Ελληνική, κλείνεται το <Ρι> παρκάρο. <Ρι> ναι, ναι, ναι. Εννοείται, παιδιά, έχουμε δανειστεί πάρα πολλέ λεπτομέρειε. Άρα <Ρι> <όπως Ρι> έχουμε... δεν αδεύστη... ε, ναι, ναι. δε βγαίνει νόημα αυτό που λε. Ναι. Άρα όντω παίρνει την αγγλική και την κάνει εν τέλει ελληνική συσσαγωγικά. Απλά αυτό θέλω να πω ότι α πούμε και εγώ πολλέ φορέ είμαι και τρίγλωση, οπότε είναι και αυτό το θέμα. Αλλά πολλέ φορέ ναι, είμαι τρίγλωση ελληνικά, αγγλικά, ολλανδικά. Ξέρω τρει γλώσσε. Α, οκ. Okay. Το τρίγλωση yeah. νομίζω είναι. Ό, ότι όταν έχει τρει έχεις... άκρε στη ναι, γλώσσα. Ναι, ναι, ότι έχει μεγαλώσει με τρει γλώσσε. Έχω μεγαλώσει τρεις. με τρει. Ναι. Ναι, Τα αγγλικά είναι από πάντα στη ζωή μα, ναι. Ρεσί. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν λε με τρίγλωση. Κατάλαβε. Δεν είναι <στά> με τρίγλωση. Ναι, αλλά <στά> δεν θα Όχι, αφού ξέρω να μιλάω <στά> τρει γλώσσε. δεν είναι μετρικέ σου όμω τα αγγλικά. <στά> 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 Δεν έχει σημασία. Ναι, δεν έχει σημασία. Okay. Αν μιλήσει γλώσεις... με έναν Άγγλο, θα δε, α, α, δούμε τώρα έναν Άγγλο, θα το πούμε. Α, δεν μιλάω σε όλη τη γλώσσα. Όχι, αλλά δε... Εκτό άμα σου πει τίποτα θεωρίε φυσική, ξέρω εγώ, και δεν ξέρει τι ορολογίε. <laughs> ναι, αλλά δεν τι ξέρω ότι στα ελληνικά, α πούμε, να πιάσουμε αυτό το θέμα. Άρα δεν, δεν είσαι. Ε, τρίγλωση ή με τρίγλωση, ξέρω, <laughs> τρει ναι, γλώσσε. Ναι, ναι, ναι. okay. Όσοι ξέρουν αγγλικά. Αλλά νομίζω ότι ο τρίγλωσσο με το ξέρω τρει γλώσσε είναι διαφορετικό πράγμα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Α, εγώ, όχι, δεν το όχι, νομίζω. νομίζω αυτό. Περίμενε, να να δούμε την έννοια τη τέτοια. Υπάρχουν, ρε παιδί μου, άνθρωποι που είναι περισσότερο μιλάνε αλλά δεν ξέρουν να γράφουν καθαρά το, ξέρεις, όλες τις ορολογίες που υπάρχουν, ξέρω εγώ. Εντάξει, και εκεί που ήθελα να καταλήξω είναι ότι πολλές φορές, πούμε, όσο ψάχνω το, την, το, τρίγλωσσο τι σημαίνει, ε, α, γράφει τρίγλωσσος που είναι γραμμένο σε τρεις γλώσσες, οκ, okay, και δύο άτομα που μιλεί τρεις γλώσσες. Τέλος. Okay. Ναι, δεν ε, ήθελα να πω ότι, ρε παιδί μου, Λόγω της παγκοσμιοποίησης, βλέπουμε YouTube, βλέπουμε ταινίες, βλέπουμε τα λοιπά. Ξέρουμε ότι τα αγγλικά είναι μέρος της επικοινωνίας με τον έξω κόσμο. Εντάξει, το έχουμε συμφωνήσει σαν, σαν ε, κόσμος ότι η κοινή μας γλώσσα θα είναι τα αγγλικά. Ε, οπότε είναι τόσα πολλά τα μετά μου τα αγγλικά. Πολλές φορές σκέφτομαι και στα αγγλικά. Όχι ολοκληρή συζήτηση, δεν σου λέω. Πάντα σκέφτομαι στα ελληνικά. Αλλά πολλέ φορέ θα μου έρθει κάτι πρώτα στα αγγλικά ή στα ολλανδικά. Ναι. Απλά στα ολλανδικά ναι. δεν θα με καταλάβετε εσεί. Στα αγγλικά όμω, επειδή μπορείτε να με καταλάβετε, δεν θα με πιέσω να σκεφτώ την ελληνική γλώσσα. Γιατί πάνω στον αυθόρμητο λόγο θέλει να μιλήσει λίγο με ένα τέμπο για να μην χάσει κι άλλο την ενδιαφέρον του. Οπότε πολλέ φορέ καταλήγω να μιλάω και με αγγλικέ ε, λέξει. Γιατί. Ε, Πώ το λένε, Γιατί μου είναι εύκολο, ε, γρήγορο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θεωρώ ότι παντού όλες οι όλε οι περιστάσει είναι το ίδιο. Όπω είπε και ο Δημήτρη, στα email γράφει όσο πιο πολλά ελληνικά γίνεται, εκτό αν δεν γίνεται καθόλου. Οπότε δεν θεωρώ ότι χάνεται και όλο το ελληνικό στοιχείο. Ναι. Απλά η καθημερινότητα αλλάζει. Όπω όταν αποκαθαρεύουσα, καταλήξαμε στην νεοελληνική γλώσσα. Θεωρώ είναι μια εξέλιξη που σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν Μα αρέσει. είναι, είναι και θέμα δηλαδή αισθητικό. Άμα μπορούσαμε π.χ. σε όλα μας τα vlog να είχαμε γραμματοσυρές και το intro να ήταν στα ελληνικά, Α, ναι, είναι και αυτό. θα τα είχαμε όλα στα ελληνικά. Γιατί καταλαβαίνουμε αισθητικά ότι το να μιλάς σε ένα vlog 99% ελληνικά και να έχεις τίτλους στα και, και αναφορές π.χ. την πόλη ε, στα αγγλικά, Ψύλο χτυπάει. Τουλάχιστον εμά, σαν δημιουργού, μα χτυπάει. Αλλά την μαλεξιμένη γραμματοσύρα δεν μπορούμε να τη βρούμε ναι. με τίποτα. Ναι. Θα το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Ναι, ναι ακριβώ. Ε, τώρα, άμα είσαι έξω στην κοινωνία και επειδή μεγαλώνει με άλλου ανθρώπου γύρω σου, εννοείται, και άμα είσαι στην κοινότητα του YouTube ή άμα είσαι, ξέρω εγώ, σε μπαρ στην ε, και δουλεύεις καλοκαίρι, θα μιλά αναλόγω. Με, το γύρω σου, με τον κόσμο γύρω σου. Ξέρω. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε υπόψη τι περιστάσει πιο ναι. πολύ. Ναι. Ότι καταλαβαίνω ότι κάποιοι ίσω στεναχωριούνται γιατί θεωρούν την ελληνική γλώσσα πολύ πλούσια και είναι πλούσια. Μήντε. Αλλά όντω, λόγω τη εξέλιξη, έχουμε πολλά καινούργια πράγματα στα οποία δεν έχουμε ακόμα ελληνικέ λέξει. Άρα, όντω είναι έτσι κι αλλιώ πιο δύσκολο. Ε, και μετά σήν, το, το πόσο ξένο content. Να το content, το περιεχόμενο. Ναι. Hey. Σε email θα το είχα γράψει περιεχόμενο. Δεν ναι, θα, ναι. θα το είχα γράψει content, αν και θα μου βγαίνει όπω το γράφω content. Ναι, Bam. ναι. Αλλά θα το είχα γράψει περιεχόμενο. Αλλά άμα δεν υπάρχει, δεν θα γράψω π.χ. ψηφιακό <δημιουργός> εγγραφ... εγγραφέα ε... οπτικοακουστικών μέσων. Ναι. Ε, αυτό άμα το γράψω θα με θεωρούσαν παλαβό. Ναι, Έτσι. Ναι. Ακόμα και φόρμαλ να θέλω να είμαι. Ναι. ναι. Αυτά. Κι ναι. άλλα πολλά. Στα 18 είμαστε. Είμαστε πολύ καλά. Είμαστε, είμαστε πολύ πάρα καλά. πολύ καλά και χαρούμενοι και αγαπημένοι. Μάλλον. Mm. είμαστε αγαπημένοι, παιδιά. Αυτό είναι το μπάντερ μα που μα αρέσει να το κάνουμε. Σε κάποιου αρέσει, σε κάποιου δεν αρέσει. Είναι το steaming μα. Ναι. Είχαμε και σχόλιο μια, σε ένα προηγούμενο podcast που λέει Μόνο εγώ πιστεύω ότι θα χωρίσουν κάτι τέτοιο. Α, έχω δει και εγώ τέτοιο. <laughs> εγώ το πιστεύω αυτό. <laughs> έχω δει δίκαιολες... κιόλα όχι ήταν πιο παιδιά είναι... έχουμε περάσει τα 7 χρόνια φαγούρας ναι. πέρασε το κακό τώρα μόνο αγάπη μόνο για το κολόχαρτο μπορούμε να χωρίσουμε τώρα <laughs> ε... Όπω καταλαβαίνετε, δεν είναι κανένα να βρει άλλον. Ευχαριστούμε. Μάλλον αυτό. Αλλά οκ. Ισκεί, αυτό είναι. Τι κακό άνθρωπο είσαι. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ για άλλη μια φορά και βλέπετε αυτό το περιεχόμενο. Ναι, πραγματικά εκτιμούμε τόσο πολύ την αγάπη για τα podcast. Ειλικρινά. Και εμεί περνάμε τέλεια όταν τα κάνουμε. Ειδικά σήμερα. Δεν ξέρω τι είχαμε πάθει. Αυτά. Φιλάκια πολλά. Αντίο. Bye. Bye. Bye.